Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Αυτό το τροπάριο θα έχουμε τώρα, να ξέρεις. Νίκη Άρης, Νίκη ΠΑΟΚ, Νίκη Άρης, Νίκη ΠΑΟΚ. Άντε να σε δω τώρα, να σε δω τώρα, σαν δύσκολα θέλω να σε δω. Καλημέρες. 2% ακροματικότητα μα κερδίζουν όλοι. Θα κερδίζουνε. Θα κερδίζουνε. Θα κερδίζουνε. Δεν τους είδες πως είναι. Πώς θα κερδίζουν. Ο ένας είναι ατσάλι, ο άλλος είναι με νιου μπλάντα, ανανεωμένος, φρεσκαδούρα. Ερχόμαστε, ήρθαμε. Τι ατσάλι, ρε. Ναι. Ατσάλινο ΠΑΟΚ. Ο ένας βρήκε δύο προπονητές ηλίθιους, ο Άρης. Όχι, βρήκε δύο ομάδες στα κυβικά του. Όχι μόνο προπονητές. Τόσο μπορούν, τόσο πολύ καλός ο Άρης και ο λαός του εχθές φοβερός. 20.000 ο Καπτατζόγλου. 17. Τι 17 ρε Κωστή. Πώς είχε. Γέμισαν όλο το γήπεδο εκτός από το ένα πέταλο. 7. Λες ότι ήταν αραιωμένοι. Αραιωμένοι ήταν. Όπως το καφεδάκι μας είναι αραιωμένο. Είναι με μονή δόση. Και στον ΠΑΟΚ 30 λεπτά ο Πανιώνης τον έκανε χαζό στο πρώτο 25 ημίχρονο. Λεπτά φυσικά τον έκανε. Λοιπόν, 25 λεπτά αφού δεν προηγήθηκε εκεί ο Πανιώνιος. Ναι. Λογικό ήτανε. Γιατί έδωσε πολύ φουλάρισμα να πούμε. Ναι, αλλά ο Πανιώνιος είναι μια καλή ομάδα. Ειδικά όταν παίζει μέσα στην έδρα του. Είναι μια ομάδα που θα δυσκολέψει όλες τις ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ και κόντα δεσία ξανά μανά, το ακύρωσαν γκολ, ήταν ατσάλι ο ΠΑΟΚ. Έδειξε χαρακτήρα. Ας πλήρωνε τους επόπτες να μην το. Αφού τους πλήρωνε άλλους, μάλλον τους ελέγχει άλλους. Ασύλεγχε μάλλον. Ασύλεγχε, δεν μπορεί να τους ελέγχει, αυτό είναι το θέμα. Κωστή μου, τους ελέγχει άλλους, όπως ελέγχουν και πολλά μιμιέ. Πριν όταν κάνει. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα σήμερα. Να τα βάλουμε, έλα πού μια καλημέρα, πού μια καλημέρα. Κατά τι μπήκαμε φορτσάζ. Πού θες να πεις να δώσεις μια καλημέρα σήμερα έτσι, special. Στο Τζανακάκι. Στο Τζανακάκι, ο οποίος βρήκε. Βρήκε και έκανε. Βρήκε προπονητή από τον αντίπαλο που και αυτό και το Βαλεριάνο έπαιξε 3-5-2 η Λάρισα. 3-5-2 η Λάρισα. Σημαίνει έπαιξαν 4 παίκτες του Άρη με 2. Σωστά. Στις πλευρές. Σωστά. Και έγιναν ανεβάσματα από τη μια και από την άλλη πλευρά να πούμε και εκεί να πλευροκοπήσει. Τον κόλπη και από πλευροκόπηση να πούμε. Σωστά μιλάς. Καλημέρα στον Τζανακάκη. Καλημέρα στον Τζανακάκη και, επίσης, και τον Βαλεριάνο. Άντε που πιάσαμε τα άκρα του Άρη χθες. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μαμαδά που έχει το Πόρτο Παλάσιο, ο οποίος θέλει να μας πάρει εκεί να μας δείξει την κουζίνα του. Να πάμε, να φάμε Κωστή μου, άλλο και εμείς να φωνάξουμε. Επάνω στο Grand Room, πώς το λένε. Στο Roof Garden. Στο Roof Garden.
Αφού όλοι λέει είναι ρουφιάνοι, λέει, θα σα πω και στο Roof Garden. Θέλει να πάρουμε μαζί μα και ένα τροφαντό παιδί που ήρθε με κυμπαριλίκη και αποθεώθηκε χθε. Ποιον? Γιαγιά του ρε, δεν τον είδε. Και πέσα το δικό μου. Λε και πέρασε από τον Μπρασάμ, τον Γιώτη, έκανε ένα tour, μια περίοδο. Τσαπ τον φέρα στο λιμάνι. Άιντε πανηγύρια. Ποιο πανηγυρίζει? Όλοι κάτω. Ποδοχή δεν είδε, τον κάνα χαμό. Ναι, αυτά είναι πρωτόγωνα πράγματα. Πρωτόγωνα πράγματα. Να παίρνει έναν 35 χρονών, 36. 35 σαν 36, ναι. 36 με αυτή την κοιλιά. Έχει κοιλίτσα. Να σου παίξει μπάλα να πει. Έχει κοιλίτσα. Έχει κοιλίτσα. Δύσκολα. Πάμε, πάμε γρηγορά, δεν μπορώ, καλημέρα. Δεν ναι. Μπορώ το γέρο. Δεν είναι παιχταρά και τα λοιπά. Παιχταρά. Δεν το συζητάμε ότι είναι παιχταρά. Αλλά κορμί μεγάλο, ηλικία μεγάλη. Αυτό μεταφράζεται. Θέλω καμιά 5-6 μήνε να συμμαζευτώ. Τον Καρέλ το είναι σε φωτογραφία. Αν έχει την ίδια κοιλιά με τον Καρέλης, ο Καρέλης είναι κτίνος, είναι χούλκρες. Κτίνος είναι, εντάξει. Ναι. Είναι κτίνος. Α, από μέσα, εσωτερικά, λες, σαν τα κοκαλάκια του, είναι γερά, είναι δυνατός. Είναι δηλαδή ταύρος. Δεν ξέρω, τώρα θα μας πεις εσύ ποιοι είναι ταύροι και ποιοι όχι. Εγώ θα δώσω μια καλημέρα σε όλους τους λεωφορατζίδες σήμερα. Έτσι να πιάσουμε μεγάλη γκάμα, έτσι να μου πεις ότι λαϊκίζω κιόλας. Θέλω τους λεωφορατζίδες, τους στείλω μια καλημέρα. Ψάχνεις πελάτες μου φαίνεται πρωί-πρωί. Όχι, μια καλημέρα. Μωρέ, είδα τώρα ένα λεωφορείο το πρωί, έβριζα κόρνερ από πίσω μου. Λέει τι να κάνω, τον κόσμο εξυπηρετώ και αυτό καθυστέρησα κιόλας λίγο κοστί μου. Κοίταξε. Αλλά λέω άντε αφού ήμουν εκνευρισμένο. Τον Οάστη δεν τον γουστάρω. Δεν τον γουστάρει, τον Οάστη, ναι. Είναι μέσα στη διαπλοκή. Είναι. Μια, και ιδιωτικό και κρατικό. Είναι αυτό το μπισμπιζέ, το περίεργο. Γιατί δεν μπορεί να είναι. Εκεί στα ακτιότητα περνάτε τα λεωφορεία. Βγάζουν 4 τόνους καρκίνο. Βγάζουν. Δεν μου λες. Ναι. Και στο δίγημα έχουν βελτιωθεί. Είναι καλή οδηγή. Είναι καλή οδηγή. Αλλά δεν γουστάρουν τους ταξιτζίδες. Εγώ με τους ταξιτζίδες, άμα παίξουν λεωφορειατζίδες, ταξιτζίδες. Πού θα βάλεις τα λεφτά σου. Με τους ταξιτζίδες. Α, με στα ρίβες είσαι. Ναι, γιατί οι ταξιτζίδες. Είναι πιο αλάνια. Είναι βγαίνουν και έξω τα μάξι. Πρέπει να το βγάλει το μέρος. Ναι, ναι, ο άλλος το έχει βρέξει και ο άλλος χαλάει τα μάξι, το πάει στο μεταναστάσιο. Συμφωνώ. Άσε τώρα. Έλα, καλημέρες λέμε. Ναι. Θέλετε να δείτε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και όλες τις ομάδες στα εντός έδρας παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος? Θες να δεις Κωστή μου Ρονάλντο, να δεις Νεϊμάρ, να δεις Εμπαπέ και όλους τους ποδοσφαιριστές στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις από Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία και άλλες χώρες? Θέλω, ναι. Θέλεις. Λοιπόν, άκου θα κάνεις. Θα πας να πάρεις WIT και να βάλεις WIT Vision. Το νέο τρόπο να βλέπεις αθλητικά με τη WIT Vision, φίλες και φίλοι, απολαμβάνεις πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sports. Και από την WIT Vision, η οποία μας προσφέρει τρομερές ποδοσφαιρικές βραδιές και όχι μόνο, πάμε στη γρηγοράδα μας να πιάσουμε λίγο με τους πρωταγωνιστές την επικαιρότητα. Κωστή μου, τι έγινε το Σαββατοκύριακο? Είπες κέρδισαν όλοι, δεν σε πολύ άρεσε αυτό με την έννοια ότι. Κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ναι, αφού είχε φιλικά Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Η ΑΕΚ είχε βουτιές, θα τα πούμε. Ο Άρης έχει καλή ομάδα. Και εσύ με τον Πανιόνιο. Εγώ είμαι ο πιο δύσκολος. Με Αστέρα και Πανιόνιο ξεκίνησα. Ξεκίνησες με δύο όχι φίλους. Ακριβώς, ναι. Αυτό δεν θα σου πω ότι εγώ είχα δύσκολα. Ο Αστέρας ποτέ δεν ήταν φίλος. Και δεν θα είναι ποτέ. Ο Πανιόνιος ήτανε. Ήταν, δεν είναι όμως. Όχι, ήταν κομμενάκι σου καλό. Ναι, αλλά με έχει φτύσει τώρα και πάει με άλλους. Τι να κάνουμε, ας πρόσχεσαι ρε φίλε, τι να κάνουμε. Τι δηλαδή. Να κάνουμε, δεν γίνεται να έχω 10 κόμενες ρε Κωστή. Πώς έχει ο άλλος το SDNA δικό του και φωνάζει ο Καράπαπας και θα του τα πω του Καράπαπα. Θα τα πεις βέβαια, δεν κάθε και κλαίει. Ας κάνει κι αυτός άλλο SDNA για να πληρώνει τους δημοσιογράφους. Έχει κάνει. Το 10 έχει κάνει. Η ΑΕΚ δεν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο. Έχει κάνει το 10 Ολυμπιακό. Ας μην φωνάζουν λοιπόν. Ας πληρώσει και ο Τσιγκουναράς ο Μελισσανίδης και ένα δημοσιογράφο να τον έχει. Πληρώνει. Ναι, 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 ναι. Έγραψε ένα site ότι το είδα βουτιά και έγινε χαμός. Ναι. Λοιπόν, πάμε γρηγορά. Όλοι έχουν τους δικούς τους. Ναι, αλλά κάτω είναι πιο δυνατοί, ναι. Πιο οργανωμένοι. Θέλω να βλέπω σε αρχικό επίπεδο. Επειδή εγώ δεν έχω καμιά συνεργασία με αυτούς, μπορώ να είμαι ελεύθερος, έτσι. Ό,τι θες θα μπράβο, πάνε. Μπράβο. Ναι. Ούτως, άλλως, ελεύθερο πνεύμα είσαι. Είμαι ελεύθερος, ναι. Πάμε γρηγοράδα. Ναι. Να που φωνάζουν και γκολ γκολ γκολ. Εμένα λέγανε έτσι. Ναι. Εμένα λέγανε γκολ γκολ γκολ. Άμα πες Super League, ακούμε Ζωσ Ράζαμιρ και μεγάλα μάτς θα σου βγει γι' αυτό. Πάμε. Λοιπόν, Γιουνές. Δεν με πείθει. Δεν σε πείθει. Όχι. Ξεκίνησα με τον γκολ του Άρη γι' αυτό. Δεν σε πείθει ο Γιουνές, μου βάλει την κολάρα με το στίδος. Ούτε ο Πριγιώβης με πείθει, ούτε ο Γιουνές με πείθει. Ο ένας είναι κουρασμένος, ναι. Εξεθλισμένος. Ο Λιβάγια με πείθει. Πάμε παρακάτω. Ολιβάγιας. Λοιπόν, ναι. Φεύγουμε από τον Γιουνές. Ναι. Πάμε στον Ακόμ. Βγάζει μια γκολ! Κι άλλο γκολ ο Άρης. Φέρμε τα την κοινή! Και την κοινή! Φέρμε τα την κοινή! Και 2-0 ο Άρης! Πες μου και την κοινή! Η έκπληξη του φετινού Άρη. Δεν τον περιμένω τον Τεγκινί. Δεν τον περίμενε τον Τεγκινί. Γιατί πες 10 γκολ έβαλε και 10 assist. Δεν τον περίμενα τον Τεγκινί γιατί ήταν ένας κρύος παίκτης στο Πανθρακικό. Ναι, αλλά ήταν καλό στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο, ναι. Ήταν πολύ εύστοχη μεταγραφή του
του Κάρι, ναι, να πούμε. Ήταν πολύ εύστοχη μεταγραφή. Δεν τον περίμενα. Αυτή του Ντεκίνη δεν τον περίμενα. Ο Κάρι, ναι, φαίνεται ότι νιώθει πολύ και που μπάλα τελικά, έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, πέρσι φέρνει τον παίχτη που τον ανεβάζει, ναι, η κατηγορία, τον Κοντούλη δεξιά, πιο από τον ακραίο, όπως το λέγανε. Που μοιάζει με τον Χατζινάκο, ρε, ναι, αυτό να, ναι, τον ανεβάζει. Στον Όφη, στον Όφη, ναι, ναι, μου διαφεύγει το όνομα. Ναι. Ο Πιάτσα, όχι Πιάτσα, μου διαφεύγει, ναι, τώρα. Φέτος παίρνει τον Ντεκίνη, είναι δικές σου αυτές κινήσεις. Ναι, σωστά. Και οι δύο βγαίνουν. Δεν έχει κανένα μάνατζερ να του χρεώνει, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο του Χαντσερίδη, κουτσόνα που έχουμε καταλάβει. Θα πάμε και εκεί. Πάμε και στον τρίτο που θέλουμε να σχολιάσουμε. Ο Κόντι. Με πλάτη τρεφιά γκολ για τον Πάο. Με Ελκατουρί. Είδε ο Ζαήρη πιο κυριλάτο και ο Κιμπάρη σου λέει: εγώ κερδίζω εδώ αυτά τα μάτια πλάκα. Αξονάτο. Ο Καντουρί. Ο Καντουρί είναι αξονάτο και έπαιξε στην πλευρά, αλλά πήρε την περιοχή και μπήκε μέσα. Έτσι πρέπει να είναι ο εξτρέμ. Όταν παίζει εξτρέμ. Να πατάει συνέχεια, ναι, περιοχή να συγκλίνει, λες, έτσι. Γιατί ο Ουάρντα ήταν πιο θεαματικό. Είναι αέρινος αυτός ο Άντα. Άκου, 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 άκου. Το βλέπω και με το μαλλί του Χατζημπαναγί και τα άλλα. Άκου, άκου, άκου. Ήταν πιο θεαματικός ο Άντα. Ήταν, ναι. Ο Καντουρί όμως, ο οποίος έπαιξε πλευρά, αλλά είναι να πούμε δεκάρι. Μπούκαρε συνέχεια, ναι, μέσα, πατούσε περιοχή. Φυσικά ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν ο Σακχόφ. Χθες θα το αναλύσουμε. Θα τα πούμε, πούμε, ναι, βεβαίως. Ναι. Συμφωνώ ότι ήταν ο Σακχόφ. Ο Σακχόφ. Συμφωνώ. Ο οποίος για μένα έκανε και την δήλωση που εκφράζει αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ. Θα τη σχολιάσουμε επίσης. Δεν με νοιάζει, ρε, τη δήλωση. Όχι, όχι, είναι σημαντική. Εμένα με νοιάζει ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ήταν ο καλύτερος, αλλά φαίνεται ότι νιώθηκε και πολύ το τι γίνεται στα αποδυτήρια. Έτσι. Εντάξει, ναι. Γιατί το έβγαλε προς τα έξω. Είναι αργός, ας πούμε, αλλά δεν πειράζει. Χθες ήταν, να πούμε, επικός και στη δυσκολία του ΠΑΟΚ στο πρώτο 25 λεπτό. Μετά ανέβηκε και έκανε πολύ καλό εχθές ο Σακούφ. Ναι. Για να κλείσουμε τον ντουέτο του ΠΑΟΚ, θέλω να σχολιάσουμε λίγο και τον Ακπομ, του οποίου το ακύρωσαν τον ανθρώπου ένα κανονικό γκολ. Θα το σχολιάσουμε στην πορεία τι και πώς έγινε. Θέλω μια κουβέντα και για τον Ακπομ, έτσι γρηγοράδα. Άμα δεν βγει σαβούρα η μέση του. Ναι. Είναι ένα ερωτηματικό, ναι, αυτό. Είναι ένα ερωτηματικό, αλλά είναι δυνατό παιδί. Φαίνεται ότι και είναι 21. Λοιπόν, δεν είναι 36. Λοιπόν, είναι ο μοντέρνος φορ που θέλω να βλέπω. Δηλαδή τρίπλα διείσδυση, ταχύτητα, εκτέλεση. Ωραία. Κεφάλι δεν ξέρω τι μπόγια και τα λοιπά. Αυτό δεν το ξέρω. Συλός το παιδί. Άμα κάνει και με το κεφάλι. 3-5. Γίνανε χθες από τον ΠΑΟΚ 18-20 φορτώματα. Δεν μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ πολύ. Έκανε 18-20 φορτώματα. Έκανε πολλά, ναι, πολλά φορτώματα. Σε αυτά τα φορτώματα. Ήταν μόνο ο μισός Πρίγιοβιτς μέσα. Ο Πρίγιοβιτς τον πήρανε χαμπάρι. Τον παίζουνε κολλητά. Δύο κοντά, ναι. Τον παίζουνε πολύ κολλητά. Χθες έχω σημειώσει, να πούμε. Τι σημείωσε, αγόρι μου. Στα κοιτάπια σου, τι σημείωσε. Ποιο τον έχει κολλητά, να πούμε και τα λοιπά. Τον είχε ο Ντομίγκες. Κολλητά όμως. Κολλητά, κοντά. Να μην πάρει ανάσα. Κοντά, κοντά. Ναι. Κουβατάνε σε ένα 93, τον χρεώνει. Λε κοντά με τον ψηλό. Ναι, γιατί ο Πρίγκος, φίλε, με μία επαφή σε βάζει γκολ. Ναι. Αλλά το ένα δευτερόλεπτο είναι σημαντικό. Θέλω να μου πείτε όλοι οι παοξίδες για τον Πρίγκοβιτς. Πόσα γκολ έχει βάλει με κεφαλιά, που έχει βάλει αρκετά. Έβαλε. Πόσα είχαν άλματα αυτά τα γκολ. Λίγα. Έως μηδέν. Το άλμα, δηλαδή να σηκώθει. Ναι, 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 πολύ. Είχαν άλματα. Επειδή τα μεταδίδω τα περισσότερα, ναι, μάτσα, ναι, του ΠΑΟΚ, ναι, δεν θυμάμαι γκολ και βάλει ότι... να πηδάει ψηλά. Αν πάρω εγώ έναν, ναι, ανάλογο σωματικό προσόντων, ναι, και χάβνα είναι, λέμε τώρα, τον Ιγκλέσια τον βάζω. Τον σβήνω εύκολα. Πολύ χάλια ο Ιγκλέσια. Τον, ναι, είδε και προχθές, ναι, τον λυπούνται οι Ρέγκες ήταν τον, ναι, Ιγκλέσια. Εντάξει, μόνο ύψος. Λες ότι θα τον σβήσει. Θα το σβήσει. Θα τον περιορίσει αρκετά. Δεν μπορεί να το σβήσει γιατί και αυτός είναι κορμί. Ναι, θα, ναι, κάνει, ναι, γκολ, ναι, αλλά, ναι, ναι, θα, ναι, τον περιορίσει πολύ. Όταν τον παίζανε ζώνη τον, πώς τον έλενε, τον Πρίγκοβιτς, και ήταν και τα φιλικά, τα κόλλαγε, να πούμε. Ναι, τώρα όμως έχουν συνέχεια δύσκολο μάτσο. Έχουν οι προπονητές. Φιλικά παίζουν οι άλλοι. Δυο μάτς δεν ήταν καθόλου φιλικά. Χαίρομαι πολύ, Κωστή μου. Φιλικά και ο Ολυμπιακός που ξεκινάει με 3 εντός για να προετοιμαστεί η ομάδα. Αυτό δεν ξαναγίνει ποτέ. Να τα λέμε όλα. Ναι, ναι, πες πως κλαίνε, πως κάνουμε λίγο κουμπάρε μου. Πάρε μου φιλικά και ο Ολυμπιακός. Φεύγουμε, πάμε στον... Είπαμε Γιουνές, είπαμε Ακμόν. Πάμε στο βουτυχτή το Μάνταλο. Μάνταλος. Ναι, να μην το σχολιάσουμε το Μάνταλο. Θύμισε Τζόρτζεβι στα καλά το Μάνταλο. Ηγέτης Χαμάλης. Ηγέτης Χαμάλης. Η ΑΕΚ είναι επτάψυχη. Δηλαδή, άμα ήταν γάτα και την πετάξει φόλα, την ΑΕΚ, που θα κάνει τσιχλόφουσκα. Καλά, μα ελέγχω και εγώ δεξιά στενά πράγματα, ναι, ναι. Κοίταξε. Τελευταία φορά που έπαιξε η ΑΕΚ αυτό το στυλ, δηλαδή 4-4-2 με δύο δεκάρια στα εξτρέμ, αριστερά Μάνταλος, δεξιά Μπακασέτα, Σιμόες και Γαλανόπουλος, ήταν τα 5 γκολ που έπρεπε να φάει από τον ΠΑΟΚ κάτω και έφαγε 2-0. Έφαγε 2, ναι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και δεν ξέρω αν τη ΑΕΚ ήταν πολύ καθαρό έτσι όσον αφορά την. Γιατί ο Ατρόμ, όπως λένε, η Τρίπολη, τον ΠΑΟΚ τον πέταξε ιστορία εδώ μέσα. Πώς τον έκανε ζημιά. Και ο Παντελίδης στη συνέντευξη που είχε δει το ότι δεν ήταν απέναντι. Ενώ με την ΑΕΚ δεν είδε, λέει θα το δω.
Όχι, όλα θα τα λέμε. Ο Παντελίδης, επειδή έχει και μαγαζί εκεί. Α, εντάξει, καμιά βόμβα να πούμε. Σου λέει κάτσε, μην έχω και. Γιατί αυτά τα ύπουλα. Ενώ πάνω δεν μας αγγίζουν οι άλλοι. Ναι, σου λέει εδώ οι Τσετσένοι που να έρθουν κάτω με βάλουν βόμβα στο μαγαζί. Έτσι το δέχομαι, έτσι το δέχομαι. Γιάγια του ρε. Δεν είναι αυτό γιαγιά του ρε. Τι είναι, παππού του ρε, τι είναι. Γιαγιά του ρε. Γιαγιά του ρε, ναι. Ναι. Δεν πιστεύω σε αυτά τα κορμιά. Δεν πιστεύω σε αυτά τα κορμιά. Δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει από αυτόν. Δηλαδή, τι να σου πω ότι. Πλατέλας λέγονταν αυτό που. Ο Πλατέλας, ναι. Που ψάχναμε. Ναι. Ο Πλατέλας, ναι. Δεν μ' αρέσουν τέτοιου είδους μεταγραφές εμένα. Δηλαδή, ήρθε το Ρωσίδης 33 χρονών. Καλά, γέρος, ναι, τον είδες. Ήρθε το γιαγιά του ρε 35. Πάπου. Προτιμώ να πάρει το timing του Ολυμπιακού, όπως θέλουν οι μάνατζερ του Ολυμπιακού, να φέρουν ένα 22 χρονο χαφ. Όπως ο Καμαρά. Όπως ο Καμαρά. Βγαίνει και είναι βγαίνει. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Και χθες έκανε το πρώτο γκολ. Τη σέντρα αυτό. Ναι, να βέβαια, πούμε και τα λοιπά. Βέβαια, ο Πετράκης, Μονή Πετράκη, ανοιχτό. Ανοιχτά όλοι. Μπάτε σκύλα, λέστε τα. Βάνα μπάρμπα, μπέστε όλοι μέσα. Όλοι, όλοι κανονικά. Μπέστε όλοι μπρο πίσω, ιστορίε. Ναι. Με όλε τι θέσει. Όλε τι θέσει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό ήταν ο Πετράκης. Τα Γιάννενα είναι να πούμε μια ελληνική κατάσταση. Και από ό,τι μου έλεγαν και φίλοι μου προπονητές. Μοιράζονται κιόλα τα. Πώ μοιράζεται τα κόμματα. Τα Γιάννενα, τα Γιάννενα πρέπει έτσι όπω είναι τώρα, δηλαδή μαζί με τη Λαμία. Να φύγουν από το αυτό και τον Απόλλων. Αυτοί οι τρεις πρέπει να φύγουν. Θα μείνει ο Κομπότης πάλι. Ο Κομπότης ήταν πολύ καλύτερος στο Καραϊσκάκι. Συμφωνώ και θα είναι και ο επόμενος αντίπαλος του Άρη που θα τον σχολιάσουμε στην πορεία. Ο Κομπότης ήταν πολύ καλύτερος στο Καραϊσκάκι. Ναι. Δηλαδή, άμα συγκρίνω Λαμία, Απόλλων, Κομπότη και Γιάννενα, να πάει στο διάλογο τα Γιάννενα, να πάει στο διάλογο ο Απόλλωνας. Πρωί-πρωί με, ναι, με ναι, την καλή την κουβέντα είσαι πάλι. Ναι, και η Λάρισα δεν έχει προπονητή. Κοίταξε, η Λάρισα έπαιζε με μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα εκτός έδρας. Πήγε να κλεισεί να πάρει το 0. Δεν μπόρεσε. Γιατί ο Άρης έχει ποιότητα, τέλος. Έχει σε 4-5 θέσεις πολύ ποιότητα ο Άρης, ό,τι και αν μου λες. Ποιες είναι οι θέσεις? Οι δύο μπάντες, ο σέντερ φόρ του, ο Ντιγκινί που μου λες που έρχεται από πίσω. Δεν είναι ποιοτική παίχτες αυτή. Ο Γιουνές, ο Ντιγκινί, ο Ματέο Γκαρσία, ο Μπρούνο Γκάμα δεν είναι ποιοτικοί παίχτες. Με αυτό σου λέει, Λάρη αυτού ούτε με τηλεσκόπηδε. Πόσα λεφτά κάνουν αυτοί? Μαγιά του Άρη, πόσα λεφτά κάνουν, μπορεί να κάνουν, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο και 4 μαζί. Ναι. Μαγιά του Άρη. Μαγιά ναι. του Καρπίδη. Αυτό σου είπα νωρίτερα. Ναι, ναι, ναι. Ότι νιώθει το παλικάρι. Το ξέρει κιόλα. Ο άλλο είναι 1,5 εκατομμύριο για να πάρει το Χατσερίδη. Χατσερίδη. Έλα άμα. Λοιπόν. Ο Χατσερίδη. Έλα λοιπόν, Χατσερίδη. Μέχρι το 20 λεπτό έλεγα, οχ, ποιο τον ακούει αύριο. Ενώ μετά ανέβηκε πολύ. Το έσβησε τουλάχιστον. Το έσβησε. Γιατί έσβησε κάθε δύο τρει φορέ και τον κοντό, τον Σπυριντόνοβιτ. Ναι. Που ήταν ρίσκο εκεί να τον έχει. Σπυριντόνοβιτ. Που ήσουν τα γρήγορα. Ο καλύτερο παίκτη, να πούμε, του Πανιωνίου. Χθες ανούσιος βέβαια. Έπαιζε στην πάτο που ο Πάκου δεν είχε τίποτα. Ο Μάτος ανέβαινε μπροστά, μετά τα γυμνή ομάδα. Και, και να σου δώσω και μια έτσι. Μια και μιλάς με τον Βιερίνη, έχετε φιλίες, ναι, 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 ναι. Δώσ' του δώρο δύο μασέρ. Έκανε χθες ένα δυο λαθάκια. Πήρατε. Εντάξει, είναι λογικό άνθρωπο. Θα κάνεις και τα 32 μισό. Δεν μπορούσε να μπει, δεν μπορούσε να ανέβει. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις ότι. Ήταν ευτύχημα ο ΠΑΟΚ που δεν τρυπήθηκε από εκεί. Είχε να αντιμετωπίσει και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο θα το αναλύσουμε. Θα το δούμε. Το πρόβλημα, άρα, λες... το πρόβλημα του ήταν, ναι, ότι τον έβαλε εκεί ο σωσίας του Βασίλη Ευλονίτη, ο Ανιγκό. Ένα τρίτο χαφ εσωτερικό, το Μασούρα, ο οποίος είναι και εξτρέμ. Άρα του βγαίνει με Κούρδη, Μασούρα, Καμαρά. Και αυτός είχε Βιερίνια, Ελκαντουρί και δεν έβγαινε χαφ από εκεί. Οπότε είχε και ένα ακόμα μπελά. Τον πλεύριζε να πούμε και ο Μασούρας, γιατί τρίτο χαφ αυτός έβαλε εξτρέμ. Δηλαδή 4-3-3 με τρίτο χαφ το Μασούρα και ναι. Χτύπαγε από εκεί. Χτύπαγε από εκεί πέρα, αν το είδες. Τα πρώτα 30 λεπτά έφαγε τρυπήματα από εκεί να πούμε. Έφαγε, έχει ζήκιο και έκανε κανένα δυο λάθη λόγω της πίεσης αυτής που ανέβησε. Αν εσύ, αυτό πήρατε σε αριστερό μπακ. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ήρθε ο Τόσκα δηλαδή την κατάλληλη στιγμή. Τι είναι ο Τόσκας? Αριστερός μπακ. Θα έρθει ο αριστερός μπακ λοιπόν. Τόσκα το λένε. Τόσκα. Και από πού είναι αυτός? Ρουμάνος. Ρουμάνος διεθνής. Διεθνής. Τον κάλεσε τώρα ο Ρουμάνος. Προμήθεια έχει εδώ. Δεν ξέρω τι, αλλά ο Λουτσέσκου έσκιζε τα ημάτια του και λέει εγώ τον θέλω αυτό. Τον θέλω αυτό. Είναι έτοιμος. Έτοιμος είναι. Με την Πέτης έκανε κανονικά προετοιμασία, έπαιξε παιχνίδια, γι' αυτό και τον πήρε αποστολή. Ναι, άρα ήρθε την κατάλληλη στιγμή, λες, ο Ρουμάνος ο Τόσκα. Ένα είναι με αυτό. Με αυτά τα δεδομένα που λες. Ένα είναι αυτό, πρέπει να το ξεκουράσει. Ναι. Τον Κίτσιο τι τον πήρατε? Έλατε. Πήρατε εκτός αποστολής. Εκτός ήταν. Αν ο Μάτος εχθές του ήρθε εμόπτυση του Μάτος. Εμόπτυση δηλαδή υποκειμενικά. Αν έβγαινε ο Μάτος, θα πήγαινε ο Βιερίνη από την άλλη και θα ερχόταν από εδώ ο Τόσκα. Ο Τόσκα θα ερχόταν. Υπήρχε δηλαδή πλάν B. Αυτή είναι η λύση δηλαδή. Υπήρχε πλάν B. Υπήρχε το πλάν B. Ή και πλάν C. Αν θες, πετάς τον Κρέσπο αριστερό μπακ. Έτσι. Αλλά θα ήσουν ένα χλωμό σα το έπρεπε με τον Μαλεζά μετά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όχι, με το. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Με Χατσερίδη Μαλεζά ενώ δίδυμο. Χλωμός είσαι με το Χατσερίδη. Ναι, θα είχε δίδυμο, ναι. Χατσερίδη Μαλεζά σε αυτό το πλάσι. Γι' αυτό λέω, ναι, ότι, ναι, θα ήσουν χλωμός. Πάμε παρακάτω, ναι. Πάμε στον Καμπούρη, τον βοηθό, τον οποίο
πρέπει να το σχολιάσουμε αυτό το παιδί. Δηλαδή το χθεσινό δεν είναι λάθος, είναι έγκλημα, το κάνει σίγουρα γιατί θέλει να το κάνει. Ναι. Δεν του ξεφεύγει μια φάση 5 μέτρα offside. Όταν πήγα εγώ στην Αθήνα ναι. και έκανα τη βόλτα μου. Για πες μας τι μύρισε εκεί, τι ωφελήθηκε. Και τα λοιπά. Δεν ωφελήθηκα. Ναι. Σου το είπαν ξεκάθαρα. Θα σου το πω καθαρά. Καθαρά. Βγήκα με ανθρώπους στο Μελισανίδη. Ναι. Οι οποίοι είναι φίλοι μου δημοσιογράφοι ναι. και κάποιοι δικηγόροι κτλ. Τους οποίους τους έχει ο Μελισανίδης. Α, δεν δικούς σου εκεί. Χαρτζηλίκα. Α, Χαρτζηλίκα κιόλας, μάλιστα. Τον οποίον τον έναν ναι, ναι. τον έχασε ο ΠΑΟΚ και τον έβριζε ο Τεβεκέλης γιατί πήγε με την άλλη παράταξη. Α, τον έβριζε ο Τεβεκέλης. Μου δείξε δηλαδή κάτι μηνύματα, κολόπεδο μας πούλησες και τέτοια. Α, του έλεγε ο Τεβεκέλης το μήνυμα. Να μάλιστα. Να, εδώ αυτά μόνο από τον Ραπτόπουλο θα τα ακούσετε, να ξέρετε. Πρόσθετα. Ναι, και. Με πήγανε και στην Βουλιαγμένη στη Βούλα κάτω που στο διάλογο κάτι ρέστορα να τραπούμε ακριβά κτλ. Φάγατε. Έφαγα κάτι ψηλά και κάτι μαρτίνια κτλ. Ναι, ναι, ναι. Και λέει αυτό που λέει: πες τους λέει εκεί τους βλάχους. Εμείς. Είμαστε. Εγώ είμαι τους επόπτες. Τους έχουμε δικούς μας. Τους έχουμε εμείς. Α, και λέω, σφίξαμε. Και λέω, θα κάτσω να δω τους επόπτες. Μέχρι στιγμής ναι. δικαιώνονται αυτά που λένε. Φυσικά, γιατί και ο Ολυμπιακός και άλλα δύο φάσεις. Τον κόβει ο επόπτης ίσα ίσα να πούμε και ίσα ίσα, ωραία. Άλλες φορές τα άφηναν κιόλας. Να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχει και μια άλλη φάση που βγαίνει τέταρτο το Πρίγιοβιτς. Και είναι στην ευθεία λίγο πιο πίσω. Όχι, και πάλι το σηκώνει. Δεν είναι καν offside. Και εκείνη πιάνει, είναι η δεύτερη φάση. Που το χάνει το ταγάρι ο Πρίγιοβιτς. Εντάξει. Που θα μπορούσε. Το έχασε, okay. Πρέπει αυτά να τα βάζουν. Ή το ώστε να λέμε ακυρωθέν γκολ. Γιατί τώρα που το πιασε, το περνάμε λίγο μπάι να πούμε. Ναι, έχει δίκιο. Δηλαδή, άρα λες. Τα ταγάρια πρέπει να τα βάζουν αυτά τα γκολ. Να το ξέρουν εκεί στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Του το λες έθαρσος. Ότι τα κοντάρια τα έχουν από κάτω ο Μελισανίδης κλειδωμένα. Γι' αυτό ο Τεβεκέλης του έστελνε μηνύματα του φίλου μου και έλεγε κολόπεδο μας πούλησες και τέτοια. Ο Τεβεκέλης μπαίνει μισθό να κάνει και άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει, να κάνουμε. Ναι, αλλά του έλεγε και ο φίλος μου. Ναι, αλλά εγώ έχω εκεί πέρα φιλίες γιατί με προσέχει να προσέχουν. Μα ήρθαν με πήραν με μια μπεμβέτε δωροκισμένη τζάμια που για τα πυροβολιστά. Αλεξίσφαιρα. Δυο γορίλες φυλάγανε. Μαύρα τζάμια φημέ. Σε τέτοια μπαίνεις κάτω σε. Εγώ λέω διακοπές είμαι. Για ποιο λόγο λέω. Είμαι με αυτούς τους γορίλες να πούμε. Να με φυλάνε για ποιο λόγο. Εγώ δεν έχω έχθρες με έναν. Έχω έχθρες με πολλούς. Με πολλούς. Με πολλούς. Ναι. Οπότε δεν έχω. Ούτε με αυτούς τα έχω καλά δηλαδή. Εννοείται. Αλλά ναι. αναφέρεις όλα σκηνικό επιβεβαιώνοντας μου... αυτό που βλέπουμε. Αλλά ο φίλος μου είναι εκεί στη σκέπη του Μελισανίδη. Ο οποίος εκεί που είναι απλώς πληρώνει. Θα δίνει και. Ναι. Ξέρει τι θα κάνει. Δεν ξέρει. Λοιπόν θα επιστρέψουμε. Περαστικά στο Μπάγκεβιτς. Αυτή δεν έχει περαστικά. Έχει Αλτσχάιμερ ο Μπάγκεβιτς. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και αυτά μην γράφετε, ότι το θέλει η Εθνική Σερβία και τα λοιπά. Ο Μπάγκεβιτς φέρνει τα μάξι να πάει στη Βουλιαγμένη και τραβάει, τραβάει στην Κηφισιά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε γιατί είμαστε ακριβώς στα 30 μετά τις 8 και με το φελό της Νέας Μήνης. Θα το σχολιάσουμε γιατί. Γιατί φελός. Μα είναι φελός. Φίλε, τα έχουμε πει από πέρσι. Όποιος ξανακάνει από εδώ. Πέρσι χάθηκε ένα πρωτάθλημα έτσι. Εγώ δεν θα ρίξω μόνο τις ευθύνες στους άλλους. Σας βολεύει να λέτε. Δεν θα ρίξω τις ευθύνες μόνο δεξιά-αριστερά. Πρέπει να δω και εγώ τι έκανα λάθος. Πέρσι χάθηκε λοιπόν ένα πρωτάθλημα και με το δικό μου φελό. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο συγκεκριμένος είναι φελός, όχι ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ ήταν κούκλος. Τον άφησαν και έφυγαν. Δεν τον πιάσανε. Για να τον άφησαν και έφυγαν μπορεί να μην ήταν και από τον λαό του ΠΑΟΚ. Δεν φεύγει στο 70 και όλο το μάτς 0-1 και καίει. Προβοκάτσια γίνανε. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε γιατί δεν υπάρχουν πονηράδες. Πώς μα βολεύει. Δηλαδή πρώτη φορά θα ακούσει να γίνουν προβοκάτσια. Τι προβοκάτσια, ρε. Το γυφτοντάμαρο πήγε μέσα, πέταξε τη βολίδα εκεί κτλ. Ναι, και μετά έφυγε. Τρει-τέσσερι μάλλον και γιατί ποιο θα τον πιάσει. Σε 70-72. Ποιο θα τον πιάσει. Τι άλλο, γύρω-γύρω που ήταν εκεί. Θα δώσω στο. Θα δώσουν αδέρφη στην αστυνομία. Πάω πέρσι έχασε πρωτάθλημα. Γιατί εγώ θα πω ότι έκανα πρώτη εγώ το λάθος. Ναι, ναι. Γιατί αν ξαναγίνει είναι έγκλημα. Τον δώσανε. Τον πιάσανε. Τον δώσανε. Τον πιάσανε. Τον πιάσανε. Τον δώσανε. Όχι. Λοιπόν. Για να τον πιάσανε, είπα εσύ, μην το ξανακάνεις. Έχω περιορισμούς. Έχω ατάκα γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε break. Σμαράγδα Μπασάκου έρχεται με δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε για το δεύτερο μιωράκι. Θα πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Μετά τις 9 θα ανοίξουμε και γραμμές. Επιστρέφουμε. Η υπηρεσία Delivery της Standard, η οποία έδωσε τρομερή ενέργεια χθες και σε ΠΑΟΚ και σε Άρη να κάνουν το 2-2 στο πρωτάθλημα. Με ένα τηλεφώνημα σας φέρνει την μπαταρία του οχήματός σας όπου και αν έχετε μείνει. Καλέστε τώρα το 2315-23014 και σε λιγότερο από μία ώρα οι τεχνικοί της Standard σας τη φέρνουν, την τοποθετούν δωρεάν, κάνουν τον έλεγχο λειτουργίας του οχήματός σας και είστε έτοιμοι να πάτε στη δουλειά σας αμέσως. Standard Delivery και φύγατε με ένα τηλεφώνημα. Πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Μετρόπολης, ακούτε Rap and Cool Show. Ένα φίλος σε ξεφωνίζει. Καλά κάνει. Το λόγο. Να γιατί λέει χθες έβρες λέει ένα βάζαλο. Λέει ενώ καίγεται το κόσμος, ο ΠΑΟΚ έχει πόλεμο. Φέρνει ένα Παναθηναϊκό, μιλήσει για τον Αλαφούζο μισή ώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ναι. Έχω δύο ΠΑΟΞΙΔΕ στο πάνελ. Ναι. Ναι. Ένα βάζελο, ναι. Ένα Ολυμπιακό, ένα Αριανό. Ναι. Και έναν Ηρακλειδέα. Σωστά. Τον Ασλάμα. Ο οποίος είναι πιο πολύ Manchester United. Εντάξει, αναγκαστικά.
Αεξί, αεξί προσπάθησα να φέρω, φοβούνται να έρθουνε. Αφώναξουμε τον Καστοριανό. Έχουν πάρθει, ρε. Κοκοκό. Εδώ έβριζε το Μελισσανίδη και του λέει. Εντάξει, άμα φοβούνται. Με τι μεσεντέ που λέει. Εντάξει, άμα φοβούνται, α κάτσουν στο σπίτι. Καλά, καλά, καλά. Στο σπίτι. Λοιπόν. Να σου πω ότι η Μαρμίτα είναι μια εκπομπή πανελλήνια εμβέλεια. Βέβαια, θα μου πει στο Europe αν το βλέπουμε εκ το λιτόχωρο. Ναι, αλλά υπάρχει τώρα από το.gr. Σωστά. Το οποίο να πούμε μπορεί μέσω του δικτύου να σε δείξει κτλ. Και μα βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Εμεί λοιπόν αποβαλκανιοποιούμε και από Θεσσαλονίκη. Αποθεσσαλονικοποιούμε την εκπομπή. Μπορεί να δουλεύουμε σε ένα κανάλι το οποίο δεν έχει μηνύματα, γιατί αυτός ο βλάκας ο διευθυντής της εταιρείας μηνυμάτων ξέχασε να πατήσει το κουμπί κτλ. Όμως και ο Βάζελος έχει θέση και ο Ολυμπιακός έχει θέση. Ναι, απλά λέει ο σύντομος φίλος, ο ράπ της Κύπρου, ότι δεν γίνεται να μιλάς στο στούντιο με 20 λεπτά για τον Αλαφούζο τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δέχεται πόλεμο. Ποιος δέχεται πόλεμο? Ο ΠΑΟΚ, λέει, έτσι λέει ο φίλος. Δέχεται πόλεμο? Εντάξει. Δεν βάλτε τα κλάματα με τίποτα. Καλά, έχετε τόσα λεφτά και δέχεται πόλεμο. Πιάστε τους ανθρώπους, δώστε τους λεφτά. Πάλι με τα λεφτά, να καθαρίσουμε. Ναι. Καλημέρα, την ψήφια, πιάστηκα ρε κούλε. Εμείς θα κάνουμε οι ταρίφες κλέφτες, θα γίνουμε καλημέρα και στους ταρίφες. Είπαμε στο δίλημα ταρίφας λεωφορείας. Ο λεωφορείας επειδή έχει ίντριγκα με το κράτος και τα λοιπά, δεν τον λυπάμαι. Ναι. Θα τα πάρει τα λεφτά, όχι θα τον κλέψουν δύο μήνες, τον τρίτη μοίρα θα τα πάρει. Τον ταξιτζή άμα τον γράψουν, έχεις δει κανέναν μπάτσο να γράφει η λεωφορειατζή? Δεν γράφουν. Έλα τώρα, τους ταξιτζίδες τους γράφουνε. Πόσα κόκκινα περνάνε οι λεωφορειατζίδες. Οι εξατμίζεις, το πνευμόνι του κόκκινου πιο καθαρό είναι. Πάλι που είπαμε και την άλλη φορά. Ναι. Άρα λοιπόν, ο λεωφορειατζής το σεβόμαστε, τον αγαπάμε γιατί τα παίρνει. Τα παίρνει. Ο άλλος είναι ιδιώτης, 100%. Κάλυπτα και εγώ τον Απκόμ. Καλημέρα, είμαστε εδώ τα πιστά κούλια νοραπτόσκυλα. Το Παστέλος ο Ακόμ. Το Παστέλος με τη μία κιόλας. Μπαμ, μπαμ, έτσι, έτσι τον θέλω, γρηγοράδα. Ναι. Το Σέντερφορ και τριπλαδόρο. Και, γιατί αν και παίξει, καλό μαχητή στο ψηλό παιχνίδι. Άμα παίξει ο Ακόμ, γιατί μπορεί να αξίζει ο Ακόμ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και περισσότερο θέαμα στην κορυφή. Θα το δούμε αυτό. Θέλουμε δηλαδή και θέαμα και ουσία. Ο Άλτα χθες είχε θέαμα, δεν είχε την ουσία να πούμε. Ναι. Καλύτερος παίκτης ο Σαχόβ για σένα. Ναι, για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης ο Σαχόβ. Και αν θες λίγο έτσι να εμβαθύνουμε στο μάτσο, όχι ιδιαίτερα γιατί θα ανοίξουμε γραμμές, θέλω να μιλήσουμε και για την φωτοβολίδα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Τι φωτοβολίδα, εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί σου είπα, πέρσι ο Πάκο έχασε ένα πρωτάθλημα. Έχει κι άλλο ένα. Γιατί δεν θέλω να τα ρίχνω όλα στους άλλους. Ο λαός. Όχι, ο λαός. Όποιο δεν είναι σωστό απέναντι στην ομάδα, δεν σέβεται τον συνοπαδό του. Το πιάσατε. Το πιάσαμε, είπαμε πέρσι. Το πιάσαμε. Τώρα φέτος το πιάσατε. Αυτό να δεν το πιάσανε. Και δεν ξέρουμε και ακόμα ποιο είναι. Έτσι, ακούγονται διάφορα σενάρια. Δεν θα ήταν Ολυμπιακός που πήγε με σπαοξίδες. Δεν ξέρω. Είναι προβοκάτσια. Ναι, δηλαδή εσύ δεν έχεις δει ποτέ κάποιον να μπαίνει κάπου αλλού και να. Έχω δει αστυνομικούς να παίζουν αναρχικά και να σπάνε τράπεζες. Εγώ δεν γνωρίζω και δεν λέω κάτι. Τελεσμένο, αλλά λέω ότι μπορεί να είναι και αυτό. Με εντολή τη εκάστοτε κυβέρνηση για οχλαγωγία κτλ. Έχω δει. Ναι. Το να μπει όμω μέσα στο Ολυμπιακό και να πετάξει είναι λίγο δύσκολο, το βλέπω. Γιατί? Και να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί το βλέπει δύσκολο όμω? Δύσκολο. Και να σου πω και κάτι εγώ άλλο. Λέω ότι είναι ο παδό του Πάουκ, έτσι για να μην παρεξηγηθεί. Ο παδό του Πάουκ είναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αλλά δύσκολο δεν το βλέπω. Άκουζα ρε Μάρτσιν, εσύ πέντε πράγματα τώρα που είναι παλιό εδώ 10 χρόνια. Για δώσε, δώσε, ναι, δώσε να δω πού θα πάει η φαντασία σου να δω. Ο πατέρα μου. Ο πατέρας σου, ναι, τι έκανε. Είχε ένα φίλο γύφτο. Είχε γύφτο. Τον Καραμιτιλιό. Ναι. Αυτός ήταν, να πούμε, ξέρω εγώ, έπιασε και έγινε εργολάβος. Ναι. Πήρε λεφτά ο άνθρωπος. Πάει, χτυπάει ο πατέρας μου την πόρτα μια μέρα εκεί, γιατί μένα και κοντά. Του λέει, ρε Γιάννη, λέει, τι κάνεις και τα λοιπά. Πού είναι ο Γιάννης, λέει, κοιμάται. Ανοίγει την πόρτα ο πατέρας μου, κοιμόταν ο Γιάννης. Στο πάτωμα. Ο γύφτος. Τι και, έκανε. Και κουστούμι να βάλει. Α, θα παραμείνει γύφτος. Γύφτος θα παραμείνει. Ναι, εντάξει, οκ, εντάξει. Κατάλαβες. Ναι, αλλά. Γύφτος ρε θα παραμείνει. Δεν ότι τι σε κάνουμε. Άρα μου λες. Τα γάρι θα παραμείνει. Και πρωτάθλημα να χάσει από παδό του, πάλι θα το ξανακάνει. Βρε γύφτος είσαι, ναι. Βρε. Εννοώ δηλαδή ο τρόπος σου δεν αλλάζει. Εγώ δεν τον κατηγορώ τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτό το παιδί γαλουχήθηκε με το λαό του ΠΑΟΚ. Ναι, ο οποίος έδρανε τον κόσμο. Ο οποίος έκλεβε, ξέρω εγώ, τους ταβερνιάρδες κτλ. Έτσι κάνατε λαό, όχι τα πρωταθλήματα. Σαφώς. Τώρα βρέθηκε και ένα παιδί. Ωραία, εκεί, κατηγορούμε επομένως μέσα από την Ελλάδα. Όχι, μόνο συγγνώμη, τον οπαδό. Α κατηγορήσουμε το DNA που δεν αλλάζει. Πώς θα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επομένως α φροντίσει εφόσον πρέπει να προστατεύσει το προϊόν. Επειδή τώρα συγγνώμη. Να του πιάσει αυτού και να μην του αφήνει να ξαναπέσει στο γήπεδο. Πότε έγινε αυτό? Πρέπει να το κάνουμε σε μια φορά. Γιατί θα το αλλάξει το DNA.
DNA. Εσύ το αλλάζει μόνο το DNA. Άμα το πιάσω. Κοίταξε και τα ραδιόφωνα τώρα και οι εφημερίδες, επειδή πουλούσαν λαό τόσα χρόνια. Ναι. Και το παιδί δεν έκανε τίποτα. Τώρα έχουν κάνει καλές ομάδες, δεν πουλάνε. Και έβγαινε η μάνα εδώ πέρα και έκλαιγε. Δεν ήταν το παιδάκι μου και ο μπάτσος είχε προβλήματα γιατί του πήδηξε τη γυναίκα το παιδάκι μου του μπάτσου και τον είχαν σταμπαρισμένο. Άστα ρε κουλιανέ. Τώρα θα γίνει. Δηλαδή τώρα το κάκαδο το κάνει με μαντίλι και παλιά το έκανε με χαρτομάντιλα μάνεξ. Τώρα ο γύφτος δεν αλλάζει, ρε. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Ναι, εντάξει, τότε κάτσε και να σου κλέβουν κάθε χρόνο το πρωτάθλημα και να μην αλλάζει. Θα τα παίρνουν οι άλλοι από κάτω. Δεν κλεγόμαστε. Θα βρίσκεται πάντοτε ένα φελό. Θα τα κάνει ανάκατα και θα χάνουμε το πρωτάθλημα. Λέμε δεν πειράζει επειδή μου είναι γύφτος. Θα παραμείνω γύφτος. Θα παραγίνει γύφτος. Ναι, εντάξει. Έτσι λέω εγώ. Ναι, οκ. Άμα θε να κάνει τον πολιτισμένο, τι να σου πω τώρα. Για μένα λέει, τώρα θα πάμε να δούμε και πάω κάρι λίγο ευαθύ να δούμε και τα άλλα αποτελέσματα. Για μένα λέω καλύτερο παίκτη ήταν ο Χατσερίδης. Σταθερό, ωστόσο, όλε τι φάσει έκανε τάκλιν 2 μέτρα μέσα στην περιοχή καθαρότατο. Δεν φοβήθηκε και είχε καταπληκτικές τοποθετήσεις. Εδώ να σε ακούσω. Λέει ο φίλος αυτός. Ναι, ο φίλος αυτός. Λοιπόν, η Μαλαματίνα έχει βγάλει και κρασοειδές ρετσίνα. Ναι. Φαίνεται τα μπέρδεψε αυτός. Πάμε παρακάτω. Τα μπέρδεψε. Ναι, αλλά πήρε κίτρινη κάρτα στο 20 λεπτό και μετά. Εάν ήταν Έλληνας αυτός εδώ και τον έβαλε και το λέγανε Χατζερίδη, Παναγιώτη Χατζερίδη, και ήταν γιος του Κίτσιου να πούμε και ήταν Κιτσιόπουλο. Ναι, δεν ήταν Έλληνας, λες ότι δεν θα έπαιζε ο Χατζερίδη. Έλα τώρα, θα είχατε άλλες κριτικές. Αφήστε τώρα αυτό το δουλικό των ξένων του Χατζερίδη και ιστορίες να πούμε. Παναθηναϊκός Λαμία, πάμε να δούμε τι έγινε πλέον και ταυτότητα της αγωνιστικής για να ασχοληθούμε και με τα παιχνίδια. Μωρίνιους έχει και. Θα τα δούμε όλα, ναι, και Ισπανία. Παναθηναϊκός Λαμία 3-1, τα πιτσιρίκια είναι καλά του Δόνη. Ένα γρήγορο σχόλιο και για όλα τα μάτς να δούμε τι έγινε και τι έπεται. Θα έχουμε γλέντι στο Παναθηναϊκό, θα πηγαίνουν 20.000 κόσμο για να βλέπουν τα πιτσιρίκια. Ναι, αλλά τα πιτσιρίκια είναι ωραία, μια χαρά. Και στις ήττες και στις νίκες θα είναι ο Παναθηναϊκός να σωθεί εύκολα. Ναι. Λοιπόν, ήδη έσβησε τους 6 βαθμούς. Αυτός εδώ που είναι. Αυτό που είναι υποψήφιο μεγαλομέτωχο στον Παναθηναϊκό. Ο Παϊρός αυτό. Ναι, ναι. Από ποια χώρα είναι αυτό, Ταϊλανδός. Ταϊλανδός. Ναι. Στα του Ντέιλ, ίσω τη Ταϊλάνδη, έγινε τον Τιλιβερά αυτό. Τον φέρανε αυτόν τώρα για τον Παναθηναϊκό. Έτσι με είπανε με ένα κάτι Παναθηναϊκή και εγώ έχω σταμπάρι να πούμε. Θετικά μηνύματα πάντω τα πιτσιρίκια. Είναι ο Τσάκα τη Ταϊλάνδη. Τώρα το πιάσαμε. Θετικά πάντω τα μηνύματα τα πιτσιρίκια είναι μια χαρά. Και ο Καμπέτση και ο Μπουζούκη και ο Εμμανουιλίδη και ο Χατζη Γιοβανή. Είναι ανερχόμενα τα παλικάρια. Ναι, ένα είναι από αυτού. Ποιο σου άρεσε. Ο Μπουζούκη. Ο Μπουζούκη. Ο Μπουζούκη, γιατί ο Μπουζούκη. Δεν είναι μόνο το ποδάρι που έχει το αριστερό και τα σου. Ναι, ναι, ναι. Βλέπει μπάλα, βλέπει και είναι πασαδόρο και τα λοιπά. Μαρκάρι και έχει τα στοιχεία του σύγχρονου ποδοσφαιριστή. Οι άλλοι τώρα Χατζη Γιοβανίδε, Εμμανουιλίδε και τα λοιπά. Δεν βλέπω να βγαίνουν. Από αυτού όλου θα βγει για μένα, ναι. Μόνο ο Μπουζούκης. Έτσι βλέπω εγώ. Ναι. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-1. Η ΑΕΚ που πήρε το πρώτο μπισμπιζέ τρίποντο τη σεζόν και αυτή είναι έτσι. Ναι. Με ένα τρίποντο και με ένα πέναλτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Ναι. Θες να σχολιάσεις κάτι εδώ. Θα σου πω κάτι, ναι. Και το οποίο το έκρυψαν τα περισσότερα μιμία. Έτσι λες και εμείς δεν βλέπουμε. Γιατί το έκρυψαν τα περισσότερα. Γιατί έχουν πάρει τέτοια γραμμή, ρε φίλε. Τι, γιατί το έκρυψαν. Το SDNA τι είπε. Το SDNA είπε ότι δεν ήταν. Ωραία, πιανού το και γι' αυτό βγήκαν και το ξεφώνησαν. Κακώς το ξεφώνησαν. Γι' αυτό βγήκαν και το ξεφώνησαν. Ποιος έχει το SDNA. Υποτίθεται ότι ξεκίνησαν μαζί. Αλαφούζος, Σανίδης, Αβίδης. Άστα τώρα τέστα. Αυτοί οι τρεις. Άστα τα παραμύθια και τις συμμαχίες. Το SDNA λοιπόν είναι του Σαβίδη. Φιλικό προσκύμενο και τα λοιπά. Ναι, αλλά εγώ βλέπω να γράφουν μέσα δημοσιογράφοι της ΑΕΚ που γράφουν με πολύ αιχμηρό τρόπο. Αυτό είναι έξυπνο γιατί τον έχει τον άλλον με δικό του. Κατάλαβες, δηλαδή. Το Πασόκ να πούμε διόριζε και νεοδημοκράτες. Ναι, για να, ναι. Έχει, να έχει την άμυνα. Λέει, δες εγώ όμως θα στην κάνω. Επί Χούντας και κάποιοι κομμουνιστές πήραν πόστα. Σωστό. Δεν πήγαν όλοι στη Γιάρο να πούμε. Οπότε να μην βρίζει ο Καράπαπα ούτε ο Μελισσανίδης, ούτε εμείς να βρίζουμε τα μέσα των άλλων. Όποιος έχει λεφτά παίρνει τα μέσα. Σωστά. Οι δημοσιογράφοι είναι σαν τους διαιτητές. Αν τους πληρώσεις, είναι με το μέρος σου. Πρέπει να πάρουμε το μέρος σου. Κατάλαβες. Κωστή, ναι, εσένα ναι. Δεν σε ακούσαμε, λέει. Ήταν απέναντι βουτιά του Μάνταλου. Ποιο, φυσικά και δεν ήταν. Ναι, τι okay, ήταν, δηλαδή, τι θες να σου πω τώρα. Δηλαδή, πρέπει να πάρω κανένα εκατομμύριο από τον Μελισσανίδη για να σου πω. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν θα κάνουμε το άσπρο μαύρο, τελείωσε. Εφόσον, εγώ τώρα θα το ξαναπώ. Εφόσον δεν μας πληρώνει εμάς Μαρινάκης, Αλαφούζος και Σαβίδης, ναι. Ό,τι βλέπω θα ό,τι βλέπουμε, ακριβώς. Ο άλλος είναι ο παδός του Πάγου Κουλιανός, δεν ξέρω μπορεί, θα βλέπει. Λίγο καμιά φορά να τα βλέπω. Λίγο θολά, όχι πάλι πολύ θολά, λίγο. Μπράβο. Για τα του Πάγου, αλλά θα τα βλέπω όλα όπως έχουν. Μπράβο. Δεν μας χρηματοδοτεί κανένας. Μπράβο. Α, μπράβο. Οπότε μην κάνεις και τον Πάγου πολύ, αφού δεν σε χρηματοδοτεί κανένας. Εντάξει, δεν κάνεις την τράπεζα πυρός. Αυτοί μας πληρώνουν, αδρώνεις, αυτοί, ναι. Ατρόμητος Ψάδη. Αυτό, δευτερόλεπτα, αυτό. Δηλαδή. Έρχεται, ας πούμε, ένας υποτίθεται το αφεντικό ιδιοφυτής και σου λέει να παίξουμε, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, να παίξουμε Πασόκ, να παίξουμε, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό. Η ερώτηση δικιά μου είναι η εξής. Μπας πληρώνει κανένας από αυτούς. Λέει όχι. Καθίστε στην άκρη. Παιδιά, να σας πω τώρα κάτι. Αυτό όντως ισχύει. Όταν γίνεται καμιά τέτοια κουβέντα, η πρώτη τάκα του Κωστή είναι αυτή. Δηλαδή δεν το λέει τώρα για το Δε Αθήνε.
Μας πληρώνει κανένας από αυτούς? Αυτή είναι η πρώτη του ερώτηση. Να κάνουν αβάντα, ας πούμε, τη ράπτη ή τον, πώς το λένε, τον άλλον. Πολιτικούς να κάνουμε αβάντα. Τρελός είσαι. Έχω κανένα συμφέρον. Τρελός είσαι. Μακριά από εμάς πολιτική. Μπράβο, μακριά. Μπράβο. Λοιπόν, μην μας φέρεις στις εκλογές κανέναν δεξιό εδώ πέρα. Βρε στην έκθεση όταν ήμουν και θα μας σάζουν, εγώ τους έδειχνα όλους. Λέω φύγετε. Δεν βγάζω κανέναν. Αν θέλει να τους βγάλετε, βγάλετε στις άλλες εκπομπές. Εγώ δεν βγάζω κανέναν. Πεντακοσαράκι. Ναι. Είναι τι. Έχει κόψει και τα ρήφα, έτσι. Και μαύρα κιόλας. Ναι. Ατρόμητος Ξάνθη. Δεν το είδα. Δεν το είδε. Εντάξει, okay. Ο Ατρόμητος ήταν θεωρητικά καλύτερος. Ξάνθη το τσίπησε στο μπουταλάκι. Έξυπνα στημένη. Έδειξε ότι δεν ήταν τόσο κακή. Με ένα χάφε παίξει Ξάνθη προχθές. Ναι. Τα φιλικά με τον Παναθηναϊκό που είδατε, το Παναθηναϊκό Μπαρτσελώνα. Ναι. Τρία χάφ κάτω στην Αθήνα. Πήγε να κλειδώσει. Ναι. Άντε μπράβο. Άρης Λάρισα είπαμε 2-0 με τα γκολ του Ντιγκινή και του Γιουνές. Ο Άρης είναι πολύ ποιοτικός. Αυτές οι ομάδες θα τις καταπίνει όλες. Θα τις καταπιεί όλες. Δεν τις καταπίνει όλες. Από ένα Σμύρνη δε. Ξέρεις τι μ' άρεσε στον Άρη. Τι. Ότι σκόραρε η μπροστά γραμμή. Ναι, και οι δύο. Γιατί όταν παίζει όλο άμυνα και τα λοιπά. Καλά σέντερ μπακ και τα λοιπά. Όταν μπήκε τον γκολ, λέω ποιο το έβαλε. Μου λέει ο φορ. Λέω καλό. Το δεύτερο, το δεκάρι. Το δεκάρι. Λέω, ο δεύτερο φορ. Καλό αυτό. Εμένα πάντω μου άρεσε πολύ και το αλήθικο γκολ του Γιουνές. Έδειξε αντανακλαστικά σπουδαίο φορ. Με το στήθος είδε δεν μπορούσε κεφάλι. Είδε δεν μπορούσε πόδι. Πάντω, αν πιει καφέ με τον Τζανακάκη. Τζανακάκης. Θα σου πει ο Τζανακάκης, ευχαριστώ τον Κούγια που μου άφησε το πεδίο ελεύθερο. Okay, 3-5-2, παίζαμε 4 στην πλευρά με 2. Αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα. Να μην τα αναλύουμε το πρωί. Ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Ο Άρης πάντως βρήκε δύο ομάδες υποδιέστερες και τις καθάρισε με το έτσι θέλω. Ντάξει. Τόσο απλά, γιατί έχει ποιότητα. Έτσι. Και το ίδιο θα κάνει και με το λιβαδιακό θέλω να πιστεύω. Ενώ εσύ βρήκε δύο ομάδες υποδιέστερες και ήρθε η αιμορροίδα μέχρι τον γόνατο, να πούμε. Πανιώνες Πακ 0-1, δύο ναι. Εχθρούς είχα, αλλά πρόσεξε. Τον ένα τον έπαιζα εκτός και τον άλλο εδώ πέρα ενώ είχα το παιχνίδι με την Πεμβίκα. Ναι. Έχουμε ιδιαίτερα. Ανάλογα το budget που έχεις, ναι. Η δυσκολία, η δυσκολιότητα δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Εγώ λέω ότι ο Πακ είναι ψιλοσκασμένος και δεν το λέω μάλλον. Το είπε ο Σαχόβο φίλο σου που είδε. Κορυφαίος. Όχι, δεν είναι φίλος μου, είπα ότι ήταν ναι, ρε, παιδί μου. Ο κορυφαίος του ΠΑΟ. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, είπε ότι θέλαμε αυτή τη διακοπή, είμαστε πνευματικά σκασμένοι, είχαμε ένα καλοκαίρι γεμάτο. Το πνευματικά σκασμένοι ναι. Έπεται από το σωματικά, δηλαδή το σώμα και η ψυχή. Το σώμα και η ψυχή είναι αλληλένδετα, να πούμε. Ναι, ο Πάουκ είχε ένα όνειρο, ρε φίλε. Ήθελα να μπει στο ομίλου του Champions League. Τα έδωσαν όλα εκεί τα παιδιά. Είχαν ναι. Το μυαλό του εκεί, κάναν φόκου εκεί, επικεντρώθηκαν εκεί. Δεν τα κατάφεραν. Ήθελαν να ερεμήσουν κόσμο. Μετά από μια χιλόπιτα. Είπαμε. Εσύ δεν θες λίγο να ερεμήσεις. Κυνηγάς ένα στόχο, τρως τη χιλόπιτα. Δεν θες καμιά εβδομάδα να ξεζαλιστείς. Την άλλη μέρα, μέρα πας για άλλα. Ναι. Ναι, την άλλη μέρα πας για άλλα. Ναι. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός πας για ένα δεύτερο κολλητό εντός. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ένα εντός. Δηλαδή αυτό παρακολουθώ 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Αδικία σε βάρος του ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, όχι σε βάρος του ΠΑΟΚ. Σε βάρος του πρωταθλήματος. Ναι. Δεν γίνεται να ξεκινάει μια ομάδα με τρία εντός. Γι' αυτό συνεργάτης μου κοντός. Ποιος? Ο Χατζινάκος. Χατζινάκος, ναι. Μου λέει ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Όμως λέει. Όμως. Πρωταθλητής χειμώνα θα είναι ο Ολυμπιακός. Βάλει ο Μπέτ τρεις μονάδες. Σωστός. Και το παίζει τρεις μονάδες να πούμε. Σωστός είναι. Έχει ρίξει μια κατοστάρα ο κοντός. Και τα Χριστούγεννα θα πάει να πάρει να πούμε και θα πάει στην Ουκρανία, δύο μέρες διακοπές. Γιατί λέει, οι Ουκρανές λέει είναι καλύτερες, είναι νοικοκυρότερες. Ναι, βέβαια. Αν είναι κάτι που διακρίνει τα κορίτσια από την Ουκρανία είναι ότι είναι νοικοκυρές. Καθαρίζει το σπίτι, το γλύφουν από πάνω ως κάτω. Έτσι. Έτσι. Τι, με είπε. Εγώ έχω πάει Ουκρανία, πες Χατζινάκο. Είναι νοικοκυρές. Νοικοκυρές για σπίτι. Το κλείνουν όμως το σπίτι, δεν το ανοίγουν. Ρε Χατζινάκο, το λέω. Εσύ λέω. Μήπως το μαρτύρι που πίνεις είναι δεδομένο. Ρε Χατζινάκο του λέω. Κάτσε καλά ρε του λέω να πούμε. Μακράν, μακράν η πόλη με τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο. Ποια? Και σε ποιότητα και σε ποσότητα στο Κίεβο. Ναι. Κίεβο. Στο Κίεβο. Δηλαδή άμα παίξουν Κίεβο με το Κιλκής σε γυναίκες. Όχι, ας μην κατέβει το Κιλκής καλύτερα. Κίεβο Κιλκής, τρομερή μονομαχία έτσι. Ας μην κατέβουν. Το Κίεβο μπορεί να κατεβάσει και τις τρίτες διαλογές Ουκρανέζες που στείλουν σε εμάς πάλι καλύτερες θα είναι. Αυτές που έρχονται εδώ πέρα, ερχόντουσαν δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια τότε με Πασόκ, ήταν τα μαζέματα έτσι. Που δεν είχαν να κάνουν τίποτα τότε εκεί. Τότε που κάνατε τους γαμπρούς με τα πακέτα Ντελόρ. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τότε που οι αγρότες το παίζαν κόμενοι. Μου. Ερχόταν εδώ η τρίτη διαλογή, όχι οι καλές. Ναι. Οι καλές είναι εκεί. Εκεί είναι. Τους έχουν πήγες, οι πρόποτες. Πήγα, είδα, βέβαια. Πήγα, είδα, έλεξα, τσέκαρα. Τι τιμές έχει εκεί. Διαλέγεις και παίρνεις, φίλε. Ανάλογα. Ό,τι θες. Και πόσα γούστα θες να βγάλεις. Γιατί εμένα, ρε φίλε, ναι, δηλαδή, η παρακμή της Ελλάδος. Ναι. Με παίρνουν αυτοί οι Αθηναίοι, οι οποίοι οι δύο-τρεις είναι από Θεσσαλονίκη, μπροστά τα μάξι. Έλα, βγάλουμε γούστα, σε λένε. Όχι, ρε, λέει, πάμε εδώ και τα λοιπά. Θέλανε να κάνουν το κομμάτι τους αυτοί και τα λοιπά. Μπρούκλινες. Με πήγαν εκεί στη λεωφόρο βουλιαγμένες και κάτι τραβεστή, κάτι αυτά και τα λοιπά. Λέω, ρε, εσύ Μαυρόπουλο. Ραβδόπουλος και τραβεστή δεν πάνε μαζί. Τι είναι αυτό το πράγμα του λέω. Πάρτε δράμα από εδώ πέρα. Βρωμάει, λέω, πώς λένε την οδό εκεί που είναι οι δικές μας εκεί. Είναι εδώ. Τέλος πάντων, ναι.
Λέω, Γιάννη Τσόν. Στη Γιάννη Τσόν. Εδώ λέω βρωμά Γιάννη Τσόν. Ναι, 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 ναι. Ρε βλαχαδερά από τη Δράμα που ήρθατε στην Αθήνα. Λέω, πουλάνε μούρι, και βάλατε τώρα. Βάλατε λαμέ κάλτσα να πούμε και τα λοιπά. Και να... Ρε βλάχη του, πάμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Ρε βλάχη του, λέω εδώ πέρα. Και η κυρία μου και η κοπέλα μου. Και... Τι κοπέλα μου, ρε αυτό έχει μεγαλύτερο από αυτά. Να μα τρελάνε, ρε. Ήσαν να με κάνουν τώρα, δείτε εδώ το γλυκό από το χωριό να με κάνουν ότι. Ναι, θα με δείξουν ένα πούμε. Πρωτεβουσιάνοι, πρωτεβουσιάνοι. Εμεί δηλαδή κολλάμε μπρίκ εδώ πάνω. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα, σου έτσι. Πήρα λοιπόν... και ένα κολλητό μου τον Ηλία εκεί από τον Εύωσμο. Ναι. Και αυτό το... κάτω εκεί. Το Μανομενίδη μου λέει. Μα τι είναι αυτές λέει εδώ πέρα. Έλα ρε εσύ Ηλία τώρα λέω. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα Λιάκο. Ωραία πέρασε στην Αθήνα Κωστή μου. Έτσι πάντως τα είδες όλα. Μελισανίδες, μαύρες λιμουζίνες. Πήγες κάτω και στα Γενιτσόν την αντίστοιχη. Πέρασε καλά. Είδες. Ρε εσύ τι παρακμή αυτή η Ελλάδα. Παρακμή, παρακμή, παρακμή. Αυτή είναι η πιο ακριβή περιοχή. Ρε άσε τα διάλογα. Μη. Λέει είναι η τύπη να πούμε. Λοιπόν άκου τι έγινε χθες τώρα. Ολυμπιακός έβαλε. Στη λεωφόρο βουλιαγμένη. Τη τραβεστή στη λεωφόρο βουλιαγμένη. Έτσι να σα κάνω ρε του ταμπάνιδες. Πούμε, ναι. Άκου τι έγινε χθες τώρα και χάλασε το απόλυτο πάρτι των φίλων μας των Αριανών. Τι? Έβαλε 5 γκολ ο Ολυμπιακός και θεωρητικά είναι πάνω του στη βαθμολογία. Έτσι, γιατί ναι. Είχε 6-0, ο Άρης με το 2-2 5-0 συντελεστή, η ΑΕΚ με 3-0 συντελεστή. Είναι οι ομάδες που έχουν 6 βαθμούς. 6 θεωρητικά θα είχε και ο ΠΑΟΚ, έχει 4 λόγω της καμπάνας. 6 θα είχε και ο Παναθηναϊκός λόγω της καμπάνας. Αυτές είναι ομάδες που έχουν κάνει το απόλυτο. Καλά, νωρίς είναι ακόμα, ναι. Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Απλά σήμερα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Λεβαδιακός Απόλλωνος Μήνης στο βραδάκι, δεν ξέρω. Ποιο θα το δει, ρε. Κανένας. Εγώ δεν το βλέπω. Κανένα, ούτε εγώ. Αλλά το άλλο θα το δω. Ποιο. Πανετολικός Όφη. Τι να δει, ρε. Θέλω να δω τον Όφη που παίζουμε μετά. Ναι. Τον Όφη τον έχετε εγκόμενα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε τα δύσκολα μα. Γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με τους Οφιτζίδες είναι καλή η σχέση. Και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με τους Πάνθηρες είναι πάρα πολύ καλή σχέση και γι' αυτό βγήκαν πάρα πολύ και ζητούσαν συγγνώμη. Περιμένω μια δημόσια συγγνώμη από το οργανωμένο οπαδικό κίνημα. Ζητούσαν πολύ. Όχι, όχι, όχι. Μια ανακοίνωση η οποία λέει ότι ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός και δεν το υιοθετούμε κτλ. Αυτό περιμένω να πούμε. Ναι, και ναι. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Ναι, αν δεν το βγάλουν, είναι. Πρέπει να γίνει. Είναι η σιωπή, δηλαδή δεν είναι χρυσό. Σωστά. Πάντως ναι. Ο απλός κόσμος ναι. Του ΠΑΟΚ βγήκε και ζήτησε συγγνώμη και στα social media. Δεν μας άρεσε αυτό που έγινε και σαφώς δεν άρεσε σε κανέναν. Γιατί θεωρούμε φίλους τους Πάνθηρες, έτσι. Βρείτε κανένα μπλιόνα και το φάτε πάλι. Πάλι ναι. Το θυμήθηκες και αυτό. Να, λοιπόν, πάμε λίγο μηνύματα. Ναι. Μας έχεις πρίξει, λέμε, τον Χατσερίδη. Το επεδώσαμε. Είναι άχρηστος. Φτάνει. Λέει ένας φίλος. Ναι, αυτό το κάνω, ότι δεν είναι αυτό το κάνω. Αυτό το κάνω επίσης ιδιαίτερη μνήμα για να δείξω ότι ο άλλος με 200 χιλιάρια και 300 πήρε τον οικονόμου που εχθές ο οικονόμου, το οποίο εγώ δεν τον είχα σκεφτεί. Με τον Αστέρα Τρίπολης, ήταν καλός. Ήταν κορυφαίος. Ναι, ήταν καλός, ήταν καλός. Ναι. Εντάξει. Έκανε θητεία στο καμπιονάτο. Δεν γίνανε κακός παίχτης. Πόσο κοστίζει. Δεν τον άφησαν εκεί. Πόσο κοστίζει ο οικονόμου. Τίποτα, 3-4 χιλιάρια. Μάξιμου. Δηλαδή, άμα το βάλεις με τον Χατζηρίδη, ποιο θα θέλατε. Το Χατζηρίδη για τον οικονόμου. Τώρα για να ξέρω δηλαδή. Μπρούκλιδε νεόπλουτοι. Και να σα πω και κάτι άλλο, ρε Παοξίδε νεόπλουτοι. Αυτοί εδώ που παίξανε ο Χατζηγιοβάνης, ο Εμμανουηλίδης και οι υπόλοιποι ήταν στην ΚΑΠΑ 20 του Παναθηναϊκού. Και θα βγάλουν τον Παναθηναϊκό 6ο, 5ο, 7ο, 8ο. 5ο δεν το βγάζουν. 8ο. 8ο μπορεί να το βγάλουν. 8 με 10 θα ναι, το βγάλουν. Ναι, λοιπόν. Ο Γκαρσία η ομάδα αυτή του είχε 10 πόντους πίσω. Ναι, να βάλει δηλαδή λε κάποια από τα παιδιά του Γκαρσία σε μια δεκάδα. Που σημαίνει. Α μην κάνουμε τα γραφές του χρόνου, α πάρουν πιτσιρίκια. Που σημαίνει ότι ο νεοπλουτισμός μετριέται και εκεί. Ναι. Είδε ο γύφτος στη γενιά του και αναγκάλιασε η καρδιά του, δηλαδή. Πέρα από το οπαδικό. Πάμε παρακάτω. Στο τέλος θα μας πεις Ράπο ότι είχε 7.000 λες στο Καφτατζόγλιο. Έσκασες, είχε τουλάχιστον 17 λέει να σου πει. 17 είπα και εγώ, ρε φίλε. Ναι, εγώ είπα ότι είχε σχεδόν 20.000 κόσμο. Τώρα με έκανε ο Τσαλτίδης δηλαδή. Εδώ θα έλεγε ότι γκρεμίσει και το Καφτατζόγλιο. Όχι, είχε, ναι. Είχε σχεδόν 20.000 κόσμο. 20. Ναι, το ένα πέταλο βγάλτο που χωράει 6.500-7.000 πες ότι δεν 8 ήταν. 8 χωράει το πέταλο, το ένα, 8 και το άλλο. 6.750 τα τσέκαρα για να είμαι διαβασμένο. 6.740 κάτι. Δηλαδή, συγγνώμη, το πέταλο χωράει λιγότερο από ότι το κέντρο ναι, του. Ναι, 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 ναι. Γιατί είχα την εντύπωση ότι ήταν 8. Όχι, όχι, όχι. Όταν πήγαινε ο ΠΑΟΚ εκεί, 8 έλεγε ότι είχε. Ναι, γιατί μπαίνανε και καθόλουσαν και στα διαζώματα, στα τσαπιά. Τώρα που είναι 6.750, από του ΠΑΟΚ 8 ήταν. Μα γι' αυτό εγώ σου λέω ότι είχε 20.000. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είχε 20.000. Άντε και λίγο αραιωμένα που μένουν. Τώρα με αυτή τη βρωμοέκθεση πώ θα τη βγάλουμε την. Θα τη βγάλουμε, θα την πάσει. Τσίπρε, μήπρε θα έρθουν εδώ γιατί δεν την πάσει. Κούλιδε. Γιατί δεν την πάσει στη θέρμη, ρε. Θα την πάω στη θέρμη, στο φράγμα εκείνα του. Να τους πετάξει εκεί και στο φράγμα, να τελειώνουμε. Να τελειώσουμε, ναι. Πάμε διαφημιστικό, θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο τι έγινε και στα της Ευρώπας και θα ανοίξουμε γραμμές να σας ακούσουμε για όλα. Η Γιουβέντους το πήρε. Η Γιουβέντους το πήρε με το Στανιό. Δεν βάζει γκολ αυτός. Άντε, έχει καταστρέψει όλο τον κόσμο. Παίζουν όλοι να βάλουν γκολ ο Ρονάλντο, εγώ δεν έχω παίξει ούτε μισή. Ξέρεις τι θέση παίζει.
Τι τον έβαλε. Τι τον έβαλε. Εξτρέμ τον έβαλε. Εξτρέμ τον βάζει. Ναι, εξτρέμ τον γιατί το Μάτζουκιτς έχει χίλιους γκόκκινους. Ο Μάτζουκιτς ναι. Τόσο καιρό έπαιζε. Το έβαλε όμως ο Μάτζουκιτς. Ναι, ο Μάτζουκιτς τόσο καιρό έπαιζε αριστερά. Ναι. Έτσι. Και τώρα που ήρθε ο Ρονάλντο, δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Μεγάλη παιχτούρα λέει ο Χατσερίδης, διαφωνώ, έχει πολύ τελικά το στυλ. Ποιο από αυτό? Ένας φίλος εδώ, Γιάννης. Να μην πίνει νοθευμένη μαλαματίνα, πες το. Πάμε διαφημιστικό, επιστρέφουμε. Το βλαχοπάω αξί αυτό που σου στείλα. Και με γραμμές, πάμε. Η With Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τα αθλητικά για να απολαμβάνεις τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σου στο ποδόσφαιρο. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr/vision. Και σε περίπτωση που πετύχεις ένα αγώνα στη μέση, μπορείς να δεις κάθε αγώνα από την αρχή με τις εκπληκτικές δυνατότητες της With Vision, της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λέμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος και ο Κούλ εδώ στα μικρόφωνα και Καζαμπάκα στα Θανάσιος, έτσι στην ρύθμιση των ήχων στα πλήκτρα. Μόνο λέει για τον οικονόμο, ξένα λέει ότι έπαιζε κάποιο νάτο, λέει ένας φίλος. Για τον Ελκαντουρί την Πεχτάρα που ήταν 10 χρόνια εκεί, μου έκανε ο Κουμπαράκος. Δεν είπα εγώ κακά λόγια για τον Ελκαντουρί. Για τον οικονόμο είπα ότι τον είδα βαρύ στην ΑΕΚ. Ναι. Χθες έκανα παιχνίδι όμως που ήταν καταπληκτικός. Ο οικονόμου. Δεν κατηγόρησα εγώ τον Ελκαντουρί, τον οικονόμου κατηγόρησα ότι τον είδα πολύ βαρύ δίπλα με τον Λαμπρόπουλο και τα λοιπά και στα στόπερ. Και είπα, μα τι γίνεται εκεί πέρα πίσω στην ΑΕΚ. Χθες ήταν πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Αυτό πρέπει να πούμε, ναι. Πάρα πολύ καλός ο οικονόμου. Τι έχουμε τώρα, τα ευρωπαϊκά. Τι θα πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στα Ευρώπα και να ανοίξουμε και γραμμές να κουβεντιάσουμε. Άνοιξες. Τα του Άρη, τα του ΠΑΟΚ. Ναι. Α, θέλω ένα σχόλιο για Μυροφορίδη. Ο Μυροφορίδης τι. Ένα σχόλιο Μυροφορίδη, διότι είχαμε αλλαγή προπονητή στον Ηρακλή. Θα τον έτρωγε, ήταν λογικό. Έφερε το δικό του. Έφερε το δικό του, το φίλο μας. Εντάξει, θα σου πω, δεν έδιωξε και τον Γουαρδιόλα. Ναι. Έδιωξε να πούμε τον προπονητή. Εντάξει, καλό παιδί. Καλό παιδί. Ο άλλος, να πούμε, ο Μαύρος Πιτ είναι και λίγο βρωμιάρης. Ύποπτος λες. Βρωμιάρης όταν λέω. Με την καλή την έννοια. Φιλαράκι μας. Δηλαδή τώρα κοίταξε. Θυμάσαι που μας καινούσε τα κλάψα και τα ποτάκια. Άλλο λέω. Ναι, άλλο λες, ναι. Είναι καλός προπονητής ο Βρωμιάδης, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο αλυταράς. Λίγο βρωμιάρης. Είναι φιλόξενος, αυτό θέλω να πω, έτσι. Άλλο στην παρέα ρε τι είναι. Δηλαδή και οι δύο αυτοί δίνουν πόντους και εξωαγωνιστικά στον Ηρακλή. Αυτό θέλω να πω. Α, δηλαδή το δίδυμο, δηλαδή Βοσνιάδη, Μυροφορίδη είναι ένα κλικ πιο πάνω. Ταιριάζει, ναι. Δηλαδή τώρα ο άλλος ήταν λίγο και της εκκλησίας, ήταν λίγο και. Δηλαδή και αν αντίδωρο και δεν είναι τώρα τέτοια. Θες λίγο πιο αλάνη. Τώρα είσαι και εσύ και στους αλυταράδες εκεί, θύρα 10, ξέρω εγώ, κομμουνιστές, αντιφά κτλ. Άλλο στην προπονητή. Το αντιλαμβάνουμε, απλά είναι μια είδηση. Ο Μαύρος Πιτ. Ήταν λογικό ότι θα το φέρει εκεί ο Μυροφορίδης. Ο Μυροφορίδης. Ο Μυροφορίδης δηλαδή είναι αυτός που κινεί τους άλλους ανήματα, ήθελε κάτι διαφορετικό στο Μυροφορίδης. Ο Μυροφορίδης έχει κάνει ρόμπα όλους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές και προπονητές του ΠΑΟΚ. Του Ηρακλή, του Άρη και του Απόλλωνα Καλαμαριά. Σε έχει κάνει ρόμπες. Ναι, σε έχει κάνει ρόμπες ξεκούμποντες. Εγώ τους. Διότι αυτό ήταν περιπτεριούχος και ήταν εκεί. Πώς το λένε. Στους παπατζίδες ήταν αυτοφοράκες και τα λοιπά. Πανέξυπνος πάνω στην μπάλα. Δεν χρειάζεται να παίξεις μπάλα για να είσαι έξυπνος πάνω στην μπάλα. Τους έκανε ρόμπες και είναι πολυτιμότερος από όλους τους παλέμαχους του Άρη, της Καλαμαριάς και του Ηρακλή για αυτό το πόστο. Ναι. Πήγε εκεί ο Κατσιαμπής, πήγε εκεί ο Λάκης ο Παπαϊωάννου, Κλάιν, Μάιν. Δεν με νοιάζει εμένα. Μπα μου κάνεις τη δουλειά ρε που είσαι εσύ παλιός παίκτης και τα λοιπά. Δεν μου κάνεις τη δουλειά. Ήρθε ο Μαύρος Πιτ μαζί με τον Μυροφορίδη, η Τάλτον, να βγάλουν τον Ηρακλή. Ναι. Τέλος. Φεύγουμε από Ηρακλή. Είναι ήδη σε αυτό που σχολιάσαμε. Δεν έχω να πω κάτι κακό, δηλαδή καλό έχω να πω. Μόνο καλά. Κοίταξε, έχει 4-4, πόσο έχει ο Μυροφορίδης. Όποιον πήρε τον ανέβασε. Και έσωσε και τον Ηρακλή. Και εύκολα. Όποιον πήρε τον ανέβασε. Άρα ο άνθρωπος κάνει δουλειά. Τελείωσε. Είναι γνώσεις. Γεια σας. Λοιπόν, καρφωτή κεφαλιά με άλμα του Πρίγιο λέει και κάνει ο Πρίγιοβης με την πεφίκαση του που σέντει την μπάλα στο δοκάρι. Πήδηξε λέει ανάμεσα θηρία εκεί στον Ζαρντέλ και στον άλλον. Πόσο πήδηξε δηλαδή. Ένα ποντίκι χωράει κάτω από τη φτέρνα του. Πολύ λίγο πάλι πήγε. Ένα ποντίκι χωράει κάτω από τη φτέρνα του. Χωράει, άμα είναι μικρό, νεογέννητο. Τι. Μικρό, να είναι τόσο δάκρυ. Μίκι Μάους. Μίκι Μάους να είναι. Τι να πηδήξει ο Πρίγιοβιτς, ρε μπαγάσα να πούμε. Άστο, εντάξει. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στην Premier League, τι έγινε στην Πριμέρα Division. Ανοίγουμε και γραμμές να κουβεντιάσουμε τα του Άρη. Ο οποίος είναι πρωτοπόρος, πέτσε καλό ποδόσφαιρο. Τα του Ηρακλή. Είχαμε Βοσνιάδη. Ποιο Ηρακλή. Γιατί ρε φίλε, τι θα πάρει. Χαλάσκα λες Ηρακλήδης που είδαν ζήγκα χθες ο Καφτατζόγλου. Για να δουν τον Καφτατζόγλου ο Ηρακλήδης γεμάτο ή πρέπει να παίξει ο Πάοκ ή ο Άρης ή να κάνει συναυλία ο Ρέμος με τη Βύση να πούμε. Ή τη Μαρινέλα. Πώς το είχαν γεμίσει Πάοκ, Ηρακλής Άκ, δεν το είχαν γεμίσει. Όχι.
Δεν το γεμίσανε. Είχανε τόσο κόσμο, 20.000 είχανε. 20.000 είχανε. Είχανε σε εκείνο το Μάστερ 20. Πώς δεν είχανε, γιατί τα ισοπεδώνουν μόνο. Εντάξει, μωρέ. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Λέστερ Λίβερπουλ 1-2. Συνεχίζει η Λίβερπουλ να είναι πρώτη μαζί με την Chelsea και Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ συνεχίζει να είναι πρώτη και έβαλε και ένα κινησμό στο παιχνίδι της. Λίγα γκολ θα φάει φέτος η Λίβερπουλ. Ναι, αλλά το γκολ που έφαγε η Λίβερπουλ το είδατε. Το είδατε που είναι ίδιο με του Πασχαλάκη. Ήταν προσφορά του Άλισον. Τον οποίο έδωσε 70 εκατομμύρια να τον πάρει η Λίβερπουλ. Θα μπουν και τέτοια γκολ. Πήγε να κάνει τρίμπλα, έχασε την μπάλα, πάρ τον γκολ. Πάρ τον φλόκο. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, 1-2 η Λίβερπουλ. Επικράτησε τη Λέστερ, είναι μία από τις τρεις που προβολεύεται. Σε λάθος, σε σωστό μάτς το φαγιό, άλλο το φαγιό σε λάθος μάτς. Σωστά μιλάς. Ναι. Η Chelsea που την παρακολούθησε για να κάνουμε ένα mini scouting, να τη δούμε που θα, σε 20 μέσα την έχουμε εδώ, ζωρίσκε πάρα πολύ απέναντι στην Bournemouth, επικράτησε με 2-0. Είναι και αυτή πρωτοφόρος. Η Chelsea, όχι, 2-0. 2-0, ναι. Η Liverpool 2-1. Και η Watford είναι μεγάλη αποκάλυψη ως τώρα, επικράτησε και τη Tottenham με 2-1. Έτσι όπως παίζει η Chelsea. Έχει αλλάξει όλο το στυλ παιχνιδιού. Θα το πω με λίγα λόγια. Πάει και παίζει πολύ ψηλά. Ναι. Που σημαίνει αν ο Πάοκ τη δει Βουκαράς και Κακομοίρης, μπορεί, αν δεν παίξει όπως με την Μπενφίκα box to box και βλαχομαγκές, μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Έχω ένσταση για αυτό που λες. Βλαχομαγκές και box to box. Για το μάτς Μπενφίκα. Εδώ έχω ένσταση με επιχειρήματα. Εδώ στην Τούμπα, λοιπόν, εδώ στην Τούμπα ήσασταν βλαχόμαγκες. Ο Πάοκ βγήκε δυνατά καλά μπροστά. Έβαλε τον γκολ, πίεσε, έχασε ευκαιρίες με λιμιό. Ναι. Και ποιο box to box. Στο 21 κερδίζει ένα κόρνερ η Μπενφίκα, βάζει το σημείο, γίνεται 1-1. Όταν, και στο 24 όταν, πνίγει ο Πασχαλάκης την φάση. Όταν 20 λεπτά πιέζεις, ναι, ψηλά. Μα κέρδιζε 1-0. Βιολογικά καταραίεις, ναι, και είναι εύκολο να γίνει το λάθος. Ναι, αλλά μένα δεν μου βάλε γκολ ούτε στην πλάτη η Μπενφίκα, ούτε βγήκε μόνης με χώρους, δεν τίποτα. Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο που να κάνει τέτοιο pressing ψηλά και να αντέξει. Ναι. Δηλαδή, ναι, αλλά εγώ δεν εκτέθηκα από αυτό το πράγμα. Και να, αυτό σου, ναι, λέω. Και να μην τάτρωγε εκεί, θα τάτρωγε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, εικασία κάνει. Εικασία κάνει, ναι, εδώ. Ναι, ναι. Πάμε αυτά, απλά θέλω να σου πω ότι δεν τα έφαγε για αυτόν τον λόγο. Σωστό. Τα έφαγε με το λάθος Πασχαλάκη και το κόρνερ. Σωστό. Ωραία. Αλλά, ναι, για να μην γίνει ξανά το λάθος, η άλλη είναι καλύτερη, φυλάγεσαι και χτυπάς τον ευνηδιασμό. Ναι, πας στο πιο μουλοχτό, λες. Βέβαια. Ναι. Η άμυνα στα 30 μέτρα και φεύγεις όπως με την Dortmund στα δύο μάτς. 1-0 και 1-1. Ναι. Πάμε παρακάτω. 2-1, ο Πάκ δεν μπορεί να παίξει όπως έπαιζε τότε, πάντως, να ξέρεις, με τον Λουτσέσκο. Γιατί? Δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν είναι τέτοιο στυλ ομάδα πλέον. Θέλει να κρατάει την μπάλα, θέλει να δημιουργεί. Άσε. Ακόμα και με την Μπενφίκα είχε κάτι. Έχει ταχύτητα στην επίθεση. Έχω. Έχει, πριν του Πρίγιοβιτς. Πριν του Πρίγιοβιτς. Όταν παίζει δηλαδή με μια ομάδα καλύτερη, μπορεί να τη στήσει στη γραμμή τη περιοχή σου και να φύγει με κόντρα. Κοίταξε, ότι θέλει τσακπινιά, πλάνο και πονηριά, είμαι μαζί σου. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται να πας Γιούρια με τη Μάτσα Σίτι να παίξει. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Θα πει κάποιο αυτό. Ναι, ναι. Εδώ συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα κέρδισε και η Σίτι 2-1 την Νιουκάσελ. Και έκανε και δήλωση ο Γκουαρδιόλα. Ναι. Και λέει, εγώ θέλω να κερδίζω. Δεν με νοιάζει, λέει, να παίζω σαν τον Ηρακλή με το κάτι παλακί να τρώω τέγια και να βάζω δύο. Δεν θέλω φαντεζή πράγματα. Δεν θέλω μουστάρω, ουσία, ναι, νίκη τρίποντο. Ναι, έφτασε στους 10 βαθμούς, κέρδισε και η Άρσενα που αρχίζει να βρίσκει πατήματα. 2-3. Θα σωθεί η Άρσενα, μπορεί να βγει και η Ευρώπη, ας πούμε. Αλλά... όχι να σωθεί, γιατί τώρα, ναι, τους κανονιέρδες έτσι τους ρίχνεις. Θα σωθεί εύκολα, εντάξει. Έχει μπροστά πολύ ποιότητα. Ναι. Με Μπαμεγιάνγκ, Λακαζέτ, έχει το εύκολο γκολ, παιδί μου. Απλά η άμυνα τη λίγο σου ρωτήρει. Δεν άλλαξε και τίποτα. Δεν άλλαξε, ναι. Παπασταθόπουλο έβαλε, αλλά. Παπασταθόπουλο 30 χρονών για. Αγγλία για Πρέμερ λες είναι αργός, ναι. Ναι. Λοιπόν, και 30 ετών. Και 30 ετών, σωστά. Λίβερπουλ, ναι, 12, Chelsea 12, Watford 12 είναι η έκπληξη, είπαμε η αποκάλυψη. 10 η City, 9 η Tottenham, η οποία χθες έχασε από τη Watford, η οποία είναι ως τώρα η αποκάλυψη στην Πρέμερ. Και κάλε τους παοξίδες να πούνε, πρέπει να τον δώσουν τώρα στην αστυνομία αυτόν και στον πρόεδρο ή δεν πρέπει. Γιατί εδώ... δεν βλέπω να τον πολύ βρίζουμε στις εφημερίδες και στα site των οπαδών του ΠΑΟΚ. Κάποιοι, εγώ δεν το ξαναλέω, ναι, δεν γνωρίζω τι και πώς, λένε ότι, ναι, είναι από τον Πανελλήνιο. Ποιος είναι ο Πανελλήνιος? Στο σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ Πανελλήνιος Αθηνών. Έχει εκεί βλαμμένος δηλαδή. Πώς δεν έχει. Εντάξει. Πώς δεν έχει. Παντού υπάρχουν. Εντάξει, δηλαδή, ωραία. Παντού, όλα, ναι, τα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε και στην Ισπανία ή να πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Γραμμές. Λοιπόν, 90-90-90. Τρίμερο είχαμε, καλημέρα στον πρώτο. Τρίμερο. Δεν είχα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είδαμε μπάλες, Πρέμερ, Super League. Είχαμε πολύ πράγμα. Ναι. Πάμε, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα σας. Να τόσο μάνταλος. Να τόσο βουτυχτής. Κάτσε να ακούσουμε. Έλα, βουτυχτή μου. Θα πω 4 πραγματάκια επιγραμματικά. Ναι, ναι. Και τελευταία φορά, και όποιος θέλει τα καταλαβαίνει, όποιος θέλει τα σχολιάζει. Είδα τη συνέντευξη τύπου και δεν άκουσα έναν άνθρωπο να ρωτάει τον Μαρίνο Ζουνίδη. Τι καινούριο έφερε στην άκρη της Αμπροπονητής, γιατί εγώ είδα την ομάδα του Χιμένες με τη διαφορά των οικονόμων στη θέση του Βράνιες και των Πόνσε στη θέση του Αραούχο. Ω, διαφωνώ. Δεύτερο. Διαφωνώ. Δεύτερο. Είδε την ομάδα του Χιμένες που την έστησε για να χάσει και να φύγει επειδή μάλωσε με το Μελισανίδη. Αυτό το, δεύτερο, στήσιμο είδες. Ναι, δεύτερο.
Γιατί στο 65 βγάζει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή από τον αγωνιστικό χώρο με ποια σκεπτική το κόνσε. Τρίτον, ζήτησες από τον μεγαλομέτωχο και αρχηγό και τεράστιο τίγρη Χαφάρα και εξτρέμ, ναι ή όχι. Τεράστιος τίγρης, έτσι. Επίσης, έχουμε εναλωθεί σε ένα διαδικτυακό, μηδιακό. Έχουμε δώσει δημοσιότητα και δημοτικότητα σε έναν άνθρωπο, όλοι οι αρχίδες, χωρίς λόγο. Ποιον, ποιος είναι αυτός. Δεν θέλω να το κατονομάσω λάθος. Κύριε Διοκτήρης, λέει σε ένα site. Μάλιστα. Και του έχουμε δώσει τόση δημοτικότητα και δημοσιότητα, που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήταν εκτός, γιατί όλα τα άλλα site τα οποία προφανώς τα ελέγχεις έγραφαν ότι δεν ήταν. Λοιπόν, τα site, άκου εδώ και τελειώνουμε. Τα site, τα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις έχουν κατεύθυνση να υποστηρίξουν κάτι. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν το ρωτήσαμε αν ήταν απέναντι, πως το είδε ο κύριος. Πως ήταν απέναντι τώρα. Μπορεί να είναι απέναντι, ναι. Πάμε, καλημέρα, επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώ στην κυρία Δώρα. Άιντε, Αριανάρα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα να έχουμε, βεβαίως. Με την Αριανάρα είδες τι κάνει. Ας τη γυναίκα ρε να μιλήσει. Είναι σπουδαίο. Μόλις έβαλε πάω κόλ, λεπτό θα βάλουμε κι εμείς. Μαζί τα βάλαμε, ναι. Εκεί στο λεπτό πάνω μπήκα και τα δύο. Α, μπράβο. Παίξαν καλά, παίξαν. Και οι δύο γιατί άκουγα. Δεν πας στα μάτια τώρα πια. Το είπα στην τηλεόραση και ακούω. Εντάξει. Χάρηκες όμως και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, ε! Ούτε λόγος. Ούτε λόγος. Καλέ, χτύπησε το χέρι του με το που πήραμε την Πορτογαλία και την ομάδα και χτύπησε το χέρι του. Ναι. Έκλαιγε. Έκλαιγε. Ποιος έκλαιγε? 24 χρόνια, 25. Ποιος έκλαιγε? Εγγονός της. Για ποιο πράγμα, τι έγινε? Που Άρης πάει καλά. Είχε χάσει ο ΠΑΟΚ. Είχε χάσει ο ΠΑΟΚ, ναι. Ναι. Από τη στεναχώρια το έκλαιγε. Καλέ, είναι πολύ παοξιστήρα το μυαλό στο όνοχο, τόσο αγαπημένα είναι. Εντάξει, τα παιδιά πηγαίνουν με τη μόδα. Να είσαι καλά, κυρία Δώρα, καλημέρα. Έγινε, καλημέρα, έγινε. Καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ. Καλημέρα, επόμενος. Έτσι, κυρία Δώρα. Κυρία Δώρα έχει εγγόνια παοξάκια, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Είναι Αργιανού, πήγαινε στα γήπεδα, έτρεχε με τον άντρα της δεξιάς, αλλά τα εγγόνια ξέφυγαν. Ο άντρας της. Ο άντρας. Θέρμη. Θέρμη. Πάμε, ναι, εκεί το στέλνει. Καλημέρα. Ναι, ναι. Φιλέ, καλημέρα. Έλα γορμό, άντε πάμε, ρε φίλε, πάρε, κοιμάστε όρθιοι, ναι. Καλημέρα. Είπαμε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Άντε ρε φίλε, με την καλή εβδομάδα, καλημέρα, πάμε στα θέματα. Ένα μην πούμε από το πλούμιο, καλημέρα. Όχι, να μην πεις ρε φίλε, είναι. Γιατί άμα πεις καλημέρα θα είναι καλή ημέρα δηλαδή. Εγώ πρέπει να το πω, το Θεού είναι όλα αυτά. Σωστό, εγώ μαζί σου είμαι να ξέρεις. Καλή εβδομάδα, γόρι μου. Κοιλιά κάνουμε, φίλε, πάμε παρακάτω. Σαν του γιαγιά του. Παρακάτω, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα πρόσφατα. Δεν μου άρεσε χθες ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν ήταν καλό ο ΠΑΟΚ, χαίρομαι πολύ. Δεν μου άρεσε χθες ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρω τώρα. Ίσως για εμένα, εφόσον δεν τέθηκε από την αρχή ο στόχος του να μπει η ομάδα στους ομίλους Champions League, ίσως μπορεί να το πληρώσω από τη χρονιά του ότι η ομάδα φορμαρίστηκε αυτές τις 30-35 μέρες. Και ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κρίσιμο διάστημα τώρα στο πρωτάθλημα που έχει Άρη, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ατρόμητο, αυτό θα είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας για τον ΠΑΟΚ και πολύ κρίσιμος. Φίλε, είναι γιατί πολύ... η ομάδα δεν θα είναι καλά. Είναι πολύ σημαντική η διακοπή του πρωταθλήματος, το ξαναλέω. Οι παίχτες το περίμεναν σαν ένα φάρο τον περίμεναν. Αυτή η διακοπή έλεγαν άντε να έρθει να ηρεμήσουμε 15 μέρες. Έφαγε χιλόπιτα, να ξέρεις. Έφαγε χιλόπιτα, θες να ηρεμήσεις, να στρώσεις χαρακτήρα και να πας για άλλα τώρα. Όχι να ηρεμήσεις. Δεν είναι χιλόπιτα. Ρε, στο πρώτο ημίχρονο σε έφαγε λάχανο. Κοιτά με το Μασούρα στο κέντρο. Έχει θέματα στο κέντρο. Ναι, αλλά τα έδωσαν όλα οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν αναμενόμενο. Έφτασαν πολύ κοντά στο να μπουν στους ομίλους. Δεν είναι έτσι τόσο εύκολο. Εκείνος ο Πέλκας. Εκείνος ο Πέλκας. Σκασμένος ήταν γι' αυτό. Γιατί έρχεται σαν τρίτο στα χαφ. Έτρεχε σαν τον Παλαβό με την Πεφίκα. Δεν τον έβλεπε. Δηλαδή τον Πέλκα. Η μετριότητά σα στα χαφ καταστρέφει τον Πέλκα. Κάνει το Βιερίνη να φαίνεται γέρος. Το ίδιο και ο Μάτος. Δηλαδή όλο αυτό το θέμα. Και αν δεν ήταν ο Σαχόφ. Πολύ καλό παιχνίδι. Με έκπληξή μου. Ναι. Με έκπληξή μου. Πολύ καλό παιχνίδι. Με έκπληξή μου. Με έκπληξή μου. Βασικά για χθες, για να μιλήσουμε για το παιχνίδι χθες, το παιχνίδι μέχρι να βάλει τον γκολο ΠΑΟΚ για μένα δεν έφευγε από άσοχη. Ναι. Το παιχνίδι ήταν άσοχη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είχε ξεκάθαρη ευκαιρία να βάλει γκολ. Φίλε, να χαίρεσαι που ο ΠΑΟΚ χωρίς να είναι καλός, να είναι κακός, να έχει κόντρα διαιτησία, να τον κόβουν offside, να έχει, να είναι κορεσμένος και ψυχικά. Να κερδίζει τέτοια μάτς, να έρχεσαι πραγματικά και να λες μπράβο στην ομάδα που τα καταφέρνει ακόμα μπράβο, και έτσι. Αυτό ακριβώς. Μπράβο που κέρδισε, απλά για εμένα επειδή ποδόσφαιρο είναι, οκ, δεν θα κερδίζεις πάντα.
Και αυτό που πάω καθώς 30 μέρες που έρχονται, αυτός ο μήνας που έρχεται, ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο ΠΑΟΚ έχει το πιο δύσκολο πάντως, ξεκίνημα από όλες τις ομάδες. Έτσι, πάντως, παίζουμε όλους μέχρι την Πάντως ο Πανιώνιος έφτιαξε την άμυνά του, τη γύρισε σε τετράδα. Σωστά. Με Παπαγεωργίου, Κούρτη, Ντομίγκες και Μπανανά. Ο Μπανανάς είναι, δεν μ' αρέσει. Λαθέρ. Είναι λαθέρ. Περίμενα ότι με τον Μπανανά και τον Ντομίγκες, τον Κούρτη και τον Παπαγεωργίου δεν είναι και η καλύτερη τετράδα στο πρωτάθλημα. Με τον Όφη ήταν αλλιώς θυμμένος ο Πανιώνιος. Ήτανε τρεις στόπερ και δύο εξτρέμ. Α, μπράβο. Ναι, ήτανε... Το άρπαξε τα δύο έτσι. Το χτύπησε έχω. Εκεί ο Κοτσιανικούλης. Σωστά. Με τον, με τον άλλο τον κοντό που μοιάζει με τον Χαλινάκη. Πλατέλα, τον μπράβο, πλατέλα, αυτό, πλατέλα, ναι. Πλατέλα. Πάμε κόσμο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Από Λαφλού παίρνει καλό βούβο, καλημέρα, παιδιά. Καλώ να, για πάμε χαιρετούρες. Ναι, ένα-ένα. Λοιπόν, εάν υπάρχουν γονείς συγγενείς τυφλών. Ναι. Που πρέπει να πάνε σχολείο να μάθουν γράμματα, να πάρουν αύριο τα παιδιά τους και σήμερα μπορούν και να τα φέρουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να μάθουν γράμματα, να δουλέψουν, να βγάλουν αξιοπρεπείς συντάξεις, ο καθένας ανάλογα τα προσόντα της δουλειάς. Ναι. Γιατί τη φύγει να δουλέψει. Εδώ δεν έχει δουλειά για αυτούς που βλέπουν. Από το 2005 έφτασα εκεί που ήθελα και σε χρήμα και σε δόξα. Και είμαι 62 χρονών. Είσαι σε ένα λοιπόν, κράτος που αυτοί που είναι τυφλοί, αυτοί που είναι κουτσί, αυτοί που είναι... Είναι ένα κράτος το οποίο δεν σας αγαπάει. Ναι. Τον Παναγιώτη που μου πήγε στα Λονίκια στην Ελληνική και το ακροατήριο του Ράδι με τον Ρομπολί. Ναι. Για το προσωπικό και το θέμα μου σχολείς στην πρώτη. Για να σώμα να φανείς όλο τον κόσμο δημόσια και ιδιωτικά. Έφυγε. Γιατί θέλουμε την άφηση του κόσμου. Τα λέμε. Ωραίος. Καλημέρες, καλημέρες. Πάντως αυτό που είπες δεν είχε και άδικο, ότι εδώ δεν έχει δουλειές για αυτούς που βλέπουν. Έτσι. Αλλά όλοι έχουμε δικαίωμα σε δουλειά, Κωνσταντίνο. Όχι. Γιατί όχι. Δεν έχουμε. Γιατί, άμα θες να δουλέψεις πραγματικά, γιατί να μην έχεις. Σε άλλο κράτος, ναι. Να, εννοείς ότι εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται να έχουμε όλοι δικαίωμα. Ψάχνει να βρει δουλειά ο τυφλός. Ναι. Εδώ δεν βλέπει. Δεν έχει δουλειά. Αυτό έχει ανάγκη. Θέλει να βγάλει κάποια χρήματα και εδώ δεν έχει δουλειά αυτός που βλέπει. Ναι. Πάμε καλημέρες. Πάμε καλημέρες. Επόμενο, ναι, ισχύει. Τι ισχύει, δεν ισχύει. Έλα φιλέ. Τρεις γλώσσες και ο άλλος πέντε πτυχία και δεν έχει δουλειά. Το τυφλό θα βάλω να δουλέψει. Έλα φιλέ. Εκτός αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο τυφλός. Καλημέρα. Έλα φιλέ, ναι. Καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα από το Ερυθρόλευκο Μόναχο. Τι κάνετε? Ωχ, καλός ο Μόναχο. Ξεκίνησε. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Ξεκίνησε με φιλικά, ρε φιλέ. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε ισολογήσω. Βρήκε καλό χαφ αυτό το μαύρο, το τζαπατσούλι Καμαρά. Πολύ καλό. Βρήκε καλό χαφ. Ναι. Καλό μήνα και για μένα είναι Ιούλιος που θα έλεγε και ο Λουτσέσκο. Ναι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, να εδώ. Λοιπόν, φέτος, α μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Ναι, βέβαια. Ναι. Πέρσι είδα το χειρότερο Ολυμπιακό της τελευταίας 20ετίας. Σωστά. Τα λέγαμε όμως. Τα λέγαμε πριν. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μετά... Από την αρχή της χρονιάς και διαφωνούσα στην αρχή. Ναι. Ναι. Φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα δούμε τον καλύτερο Ολυμπιακό της τελευταίας 5ετίας. Δηλαδή, πρώτη φορά ο Ολυμπιακός μετά από πολλά χρόνια έχει ταυτοχρόνως δύο καλά center back στην ενδεκάδα, που δεν το είχε ποτέ αυτό. Πού τα είδες όμως τα center back, αδερφούλη, τώρα με χωρίς πλάκα, τα είδες, τα είδες με τον Λεβαδιακό και με τον Μπας Γιάννηνα που κάνουν μια μισή τελική, να τα έβλεπες αυτά σε μάτς ζωρικά, να σου πω ναι, ακόμα δεν μπορείς να το αξιολογήσεις αυτό. Είδες στην Αγγλία. Τα είδα στην Αγγλία. Με την Μπέρνλι, την Ουραγό. Που οι Άγγλοι αρέσκονται στο αμυντικό ποδόσφαιρο. Τι είδες στην Αγγλία που του κάνανε 15 τελικές ρεκοστή. Δεν αυτό, είναι. Λέω, αυτό λέω, αυτό λέω. Ναι, α, ναι. Κοίταξε, αυτό λέω αθλητικά. Με την περσινή, με τα περσινά center back και τα προπερσινά όμως το σκληρό παιχνίδι των Άγγλων και κυρίως το ψηλό παιχνίδι θα είχαμε φάει 5 γκολ και μέσα και έξω. Αδερφέ, εγώ πάντως στο λέω από τώρα, μπορεί να πέσω έξω, ότι πάλι η Αχίλλειος πτένα σου είναι τα στόπερ. Αυτό σου λέω μόνο. Έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ σε όλες τις γραμμές, να ξέρεις. Κοίτα. Πριν 3 χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν πολύ δυνατός και στο θέμα διαιτησίας. Και οι επόπτες. Α, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει τότε αυτό. Οι επόπτες παίζανε πολύ Ολυμπιακό. Ισχύει αυτό. Ανέβαζε τον Τακώστα με τον Ποτία ψηλά. Τρίτο στόπερο επόπτης. Τώρα δεν θα έχεις αυτή την πολυτέλεια. Ο Μελισσανίδης τους έχει. Ναι, εγώ ας πούμε δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερος ο Μεριά από τον Ποτία. Όχι. Θα σου πω πολύ απλά. Όχι. Σωστό. Μα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο για να πάρει center back σήμερα που θα είναι και γρήγορο και καλό και ψηλό και τα λοιπά πρέπει να δώσει πάνω από 10-15 ναι. καρτιά. Οπότε στο ελληνικό πρωτάθλημα καλό center back θα ξαναδούμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έτσι μιλώ συγκριτικά. Ολυμπιακέ, είσαι βελτιωμένος, είσαι σαφώς καλύτερος σχέση με πέρσι, αλλά ακόμα δεν μπορώ να σε αξιολογήσω γιατί παίζεις πολύ εύκολα παιχνίδια, έτσι δεν θα πω φιλικά. Ανέβηκε ο Φορτούνης, ένα 30-40%. Ποιον? Το Καμαρά στο κέντρο, το διάολο. Έχω να δω πολλά χρόνια τέτοιο χαφ. Εξαιρετικός. Ναι. Εξαιρετικός. Τσαπατσούλης μεν, αλλά είναι δύναμη. Μαρκάρι, τρέχει, πιέζει, κοσί. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει από νέο παίχτη στα χαφ, έτσι. Να σου πω ποιος δεν θα ήθελα να ήμουν ακούλα αυτές τις μέρες. Ποιον? Δεν θα ήθελα να είμαι ο προπονητής του Ολυμπιακού Μαρτίνς. Που εγώ χάρηκα που ήρθε ο Τουρέ, αλλά τώρα σκέψου σε τι θέση μπαίνει αυτός. Να πρέπει να βγάλει
με το χαμό που γίνεται χθες, είδες κόλλα και έγινε. Λοιπόν, ωραίος. Ό,τι θέση θα έχει ο Λουτσέσκου με τον Αγκόπ και τον. Πώς το λένε. Εγώ με τον Τουρέλιο θα, κάνει, θα έχει μπελάδες ο Ολυμπιακός. Τι θα έχει μπελάδες. Θα έχει μπελάδες γιατί θα πρέπει να βγάλει κάποιον που τρέχει. Ρεό Τουρέ. Ρεό Τουρέ, ξέρεις τι θα κάνει. Μόλις προηγηθεί ο Ολυμπιακός 1-0. Α, να τον βάλει τότε έτσι μέσα. Και στόπερ μπορεί να τον βάλει. Αν δεν βγουν τα στόπερ που λέει ο Κουλιανός σωστά, Μιράντες κτλ. Εμένα δεν με πνεύμα. Ο Τουρέ μπορεί να παίξει και στόπερ στον Ολυμπιακό. Μπορεί. Μπορεί να παίξει στόπερ. Την ειδική. Και τρίτο στόπερ στην Ευρώπη μπορεί να παίξει με Μιράντα, Γιάγια Τουρέ και πώς το λέω. Μεριά. Μεριά ή Βούκοβιτς. Ή Βούκοβιτς. Που είναι και αυτό αργό λίγο δεστρίβογλου. Είναι και ο Βούκοβιτς. Όπως και ο Μπεουζουνίδης θα πρέπει να κοιτάξει το 5-4-1 στα ευρωπαϊκά μας. Γιατί ο ΙΑΕΚ, μιας και πιάσαμε και δευτερόλεπτα τα ευρωπαϊκά, έχει τρεις στόχους στην Ευρώπη. Για να παίζει με ομαδάρες. Την νίκη, την ισοπαλία και την ήττα με την αξιοπρέπεια. Σωστά μιλάς. Πολύ σωστά μιλάς και με αυτό το σοφό σχόλιο από το κουμπαράκι μου έχει απόλυτο δίκιο. Πάμε break. Τα Γιάννενα, ας πούμε, χθες. Άμα κάναν 2-1, 2-0, 1-0, δεν ακινδύνευε ο Πετράκης. Το 5-0 αρχίζουν και λένε. Ζαλούρα. Ζαλούρα. Πάνω στη λίμνη εκεί, στην Κεραφροσύνη, στο Αλιπασά, θα έχουμε θέματα στα καφενέδια. Και από το πτώματα στη λίμνη θα έχει και θέματα. Ναι, yeah. Πάμε, καλημέρα, σε επιστρέφουμε σε λίγο. Θέλεις να απολαμβάνεις την ομαδάρα σου στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ανακάλυψε σήμερα κιόλας την Wind Vision, φίλε, εκεί απ' έξω. Το νέο τρόπο να βλέπεις αθλητικά. Διότι με την Wind Vision απολαμβάνεις πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sport. Μπορείς να δεις ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες στους εντός έδρας αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μπορείς να απολαύσεις και τον Ρονάλντο και τον Νεϊμάρ και τον Εμπαπέ από τα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη, από Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία και άλλες χώρες. Wind Vision. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, ακούτε πάντοτε Rap and Cool Show με πολύ ζωντάνια εδώ από το κουμπαράκι μου. Έτσι λες και έχει καταπιεί μπαταρία στάνταρ, έτσι να το πούμε και αυτό, διότι η μπαταρία στάνταρ είναι και σήμερα μαζί μας. Είναι αυτή η οποία δίνει ενέργεια και στα ταξί. Μπορεί να απαλλαγείτε από το άγχος μιας μπαταρία αμφιβόλου απόδοσης και διάρκειας με μόνο κριτήριο τη χαμηλή τιμή. Προμηθευτείτε τώρα λοιπόν τις εξειδικευμένες μπαταρίες στάνταρ για ταξί σε δύο εκδόσεις. Taxi High Performance. Πώς? Taxi High Performance. Ναι. Και μπαταρία Taxi Premium Performance για καλύτερη απόδοση και γραπτή εγγύηση για ένα χρόνο. Εξειδικευμένες μπαταρίες για ταξί. Μόνο από τη Standard. Έχουμε ενέργεια λοιπόν και με τη Standard, ναι. Κωνσταντίνε μου. Βέβαια. Ναι. Και συνεχίζουμε γραμμές να ακούσουμε τον κόσμο. Ό,τι θέλει. Ναι, μαζί. Τι ό,τι μαζί. Ό,τι γουστάρουμε. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να μιλήσει. Σήμερα Δευτέρα είναι. Να μας πει τι του έκανε κλικ, θετική εντύπωση. Εμείς είδαμε όλα τα μάτια στα ευρωπαϊκά σχεδόν. Mm-hmm. Αγγλίες, Ιστορίες, Ισπανίες και κόλπα και Γερμανία. Εγώ δεν βλέπω πολύ. Δεν βλέπεις Bundesliga. Δεν μ' αρέσει η Bundesliga πολύ. Επειδή η Bayern κάνει το κομμάτι της έτσι και δεν έχει κανένα αντίπαλο. Τουλάχιστον στην Ισπανία υπάρχει ένα. Ιταλία ωραία είναι. Δεν βάζει γκολ ο Ρονάλντο. 4-3, τι γκολ να βάλει. Ρε. Δεν μπορεί να βάλει γκολ ο Ρονάλντο. 34 πάει, ρε. Δεν το καταλάβατε. Έχαν τα κόσμο τον κόσμο. Ρε με τον χρόνο δεν μπορεί να τα βάλει κανένα. Βλέπει τον άλλο παιδαρά 30 χρονών, 70 χρονών γέρο. Σωστά. Έχει κάνει χλεμπονιάρη. Γυναίκα 30 χρονών, 40 γκόμενα, 70 πάει, καθάρισε. Βγάζουμε κυταρίτε, δραγάδε, ιστορίε. Τελείωσε, φεύγει για Ελλάδα από τον μάγουλο. Φεύγει ταχύτητα από τον παίχτη. Φεύγει για Ελλάδα από τον μάγουλο. Φεύγει εκεί το πόδι, το χιτό, βγαίνει εκεί τα ρίδια, οι φλεβίτιδες. Κανένας δεν έχει νικήσει τον χρόνο, Κωνσταντίνε μου. Ποιος νικάει τον χρόνο. Τελείως, πάει. Ανίκητος. Λοιπόν, 90-90-90, ανοιχτό το κέντρο. Θα πάμε μια βόλτα και στην Ισπανία, εκεί όπου η Μπαρτσελώνα έκανε επίδειξη δύναμης με την Ουέσκα. Πάμε να ακούσουμε. Δεν μ' αρέσει η Μπαρτσελώνα. 8 έβαλε χθες. 18 δύο Σουάρες, δύο Μέση, Ντεμπελέ, ο Ράκητη, Τζοζέ. Με γεμελέ, μόλις πάει στην Ευρώπη, τα κλασιμέντε οι. Λες, έτσι και νομίζω. Δυσκολόμιλο. Πάμε να ακούσουμε τα κουρατόπουλα και θα πιάσουμε για την Ισπανία. Πάμε καλημέρα. Τα κουρατόπουλα. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Έπεσε και πρέπει να πέσει η γραμμή. Λοιπόν, ένα. Δεν τον άφησα τελειώσει. Ναι, τυφλών. Όχι από την αρχή όμως, όχι από την αρχή. Ναι. Τα επόμενα κομμάτια σε ένας εκπομπής. Πάει εκπομπούλα. Είναι αφιερωμένα από μένα το σύντομο μόνο την αμονή του Παναγιώτη. Πάει εκπομπούλα, στο λέω. Ο τυφλός θα μας την κάνει την εκπομπή να βλέπετε. Ο τυφλός θα μας κάνει την εκπομπή να μην βλέπετε. Όχι να μην ακούγεται, δεν βλέπετε. Λέγε, σ' ακούω εγώ. Για το προσωπικό και το φίλο της φορές τυφλών. Για τα σώματα ασφαλείας όλου του κόσμου και δημόσια και ιδιωτικά. Για τις ένωσες δυνάμεις του κόσμου. Σε αυτό που έχει και σαν τον κόκκινο μιλάει. Αξιωματικούς, ναι. Αξιωματικούς οπλίτες. Άντε το κρίμα πολύ μισήσανε τη δόξα κανείς. Γεια.
Για χαρά σου, φιλαράκι. Τι διαμάντι, αυτό από το βράδυ πώς βρέθηκε τώρα χαράματα δοκιμάσει. Δικό σου ακροατή. Όχι, δικό σου θα είναι. Δικό μου, Εντάξει, και μη δε αμαλούν πιουν. Ισπανία πολύ γρήγορα. Να πούμε Μπαρσελόνα, Ουέσκα 8-2. Αλαβέζα, Ισπανιόλ 2-1. Λεβάντε, Βαλένθια στο τέρμι τη Βαλένθια εκεί 2-2. Ρεάλ Λεγανές 4-1 με Μπενζεμά και Μπέιλ να σκοράρουνε. Δεν μας είπαν οι Παοξίδες αν θα πρέπει να τον δώσουν πακέτο στην αστυνομία τον Βλαχοπαοξή που βάρεσε την αυτήν του Πανελληνίου ή πρέπει να τον αφήσουν το παιδί επειδή είναι λαός του ΠΑΟΚ και να τον περάσουμε μπάι να πούμε το λαό του ΠΑΟΚ να πούμε. Ναι, εγώ θα πω... Δεν βγήκε κανένας να πει. Ούτε να κατακρίνει βγήκε να πει τον Αλυταρά και τα λοιπά. Ήταν του Ολυμπιακού θα βγαίνανε θα λέγανε τον Αλίτη, τους κολόγαμπους που κάνουν. Επειδή δικός μας λες δεν είναι κακός. Έτσι νομίζω εγώ. Νομίζω αυτά με τις κορτίδες με τις... Και ούτε έβγαλε καμία ανακοίνωση. Θα πρέπει να σταματήσουν. Οι οργανωμένοι τώρα ξυπνήσαν, δεν ξυπνήσαν ακόμα. Πρέπει να βγάλουν μια συγγνώμη στους πάνθυρες, να πούμε. Ναι. Χθες είχαμε ματσάρα επίσης στην Ισπανία, τον Μπέτις Σεβίγια, να το πούμε και αυτό. 1-0 η Μπέτις, η οποία είναι και αντίπαλος του Ολυμπιακού, έδειξε ότι είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή. Γρήγορη. Γρήγορη, πολύ σοβαρή ομάδα. Πήρε τον ντέρμπι της Σεβίλης. Πάμε γραμμές, πάμε στα 90. Να μας πούν και οι Παοξίδες πώς το βλέπουν. Να μας πούν οι Παοξίδες, ναι. Παιδάκι μου, ναι. Να μας πούν και οι Αργιανοί πώς βλέπουν την ομάδα. Αν πάει τρένο μέχρι την 7η αγωνιστική. Όχι, να μας πούν οι Παοξίδες πρέπει να τον δώσουν ναι, αυτό να ναι ή όχι. Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Και ποιο ήταν πιο μουφα μπέναλτι, τη ΣΑΕΚ ή του ΠΑΟΚ? Τη ΣΑΕΚ ήταν. Ποιο μουφα, ποιο είσαι. Τη ΣΑΕΚ με διαφορά. Τη ΣΑΕΚ ήταν. Κάτσε να μάθουμε τώρα. Το άλλο σε κοροδεύει, το άλλο μπορεί να σε μπερδέψει. Αυτό όχι. Μάλιστα, αυτή είναι η απάντηση. Ναι, το άλλο μπορεί να σε κοροδέψει. Τσιμπάει την μπάλα. Επειδή τσιμπάει την μπάλα. Ναι. Η ΣΑΕΚ έπρεπε να πάρει δύο κίτρινες ο παίκτης. Ναι. Ναι. Μία γιατί έκανε και πια έπιανε το λαιμό του και το στόμα του και μία γιατί διαμαρτυρόταν όταν ήταν πεσμένος. Ναι. Διαιτητής ο Γιαννάκης ο Παπαδόπουλος, έτσι ο δικός μας είναι διαιτητής εδώ. Ποιο μάτς? Αυτό το καλό παιδί που ήταν ακούστε και με κάτι, ακούστε την κάτι, ακούστε κάτι. Η Θεσσαλονικής, εμείς είμαστε μεγαλύτεροι τρύπες. Όσον αφορά να πούμε το θέμα εξουσίας, ποδόσφαιρο, πολιτική κτλ. Εγώ αν ήμασταν σωστοί στο κομμάτι η επανάσταση Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου, γεια σου Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Θα ήσουν θειασότης. Θα ήμουν θειασότης. Μπροστά θα ήσουν. Αλλά... Αυτή τώρα Μακεδονομάχη που φέραν τα εργοστάσια πέρα και δεν έχει. Θεσσαλονικιό διαιτητής θα στην κάνει. Οι Θεσσαλονικοί διαιτητές έμπηκαν γκάτσι, ήταν τρίπιοι, παίζαν κόκαλοι. Ναι. Όποιος δώσει τα λεφτά είναι, δεν έχει Θεσσαλονίκη. Δεν είναι θέμα βορανότου τα γάρια, είναι θέμα χρημάτων. Συμφωνώ 100% με τον Κωστή. Εδώ, 100% συμφωνώ. Και ποιος ήταν ο διαμεσολαβητής, γιατί και εμένα μια δικός μας ήταν πάλι. Όταν δούλευα, θέλαμε να πιάσουμε κανέναν εφοριακό, να τον κάνουμε, ξέρω εγώ, κανέναν πολεοδόμο, δεν μπορούσαν να τα δώσουν τα λεφτά. Πήγαινε ο Ραπτόπουλος μεσάζοντας. Ναι. Κατάλαβες, ναι, πρέπει να βρεις και το επικοινωνιακό. Κώστα, αλλά σε αυτή την περίπτωση ποιος θα έδωσε, ο ΠΑΟΚ ή ο Πανιόνιος θα δίνει? Ποιος ΠΑΟΚ, Πανιόνιος? Σε αυτή την περίπτωση που λες ποιος θα δίνει τα λεφτά. Τι ΠΑΟΚ, τι Πανιόνιος, ρε. Η ΑΕΚ έχει τους επόπτες, ρε. Το είπαμε ένα μήνα πριν. Ας τους έχει για την ΑΕΚ, θα τους έχει και για τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό λίγο, φίλε, δεν θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν κακό στο πρώτο ημίχρονο, βελτιώθηκε, έβαλε ένα γκολ. Θα το ακυρώνει το δεύτερο. Τι κάνουμε τους διαιτητές? Να σου πω γιατί να σου πω. Ναι. Ο Καμπούρης, ναι, που χθες δεν έδωσε αυτό το καθαρό γκολ στον ΠΑΟΚ που το είδαν όλοι, δηλαδή και ο Αχιλλέας, ναι, είναι ο βοηθός, ναι, που πέρσι σφύριξε το ατρόμητος, το ΑΕΚ ατρόμητος, η Λαμία ΑΕΚ που ήταν το πέναντι 2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ήταν ο ίδιος, δεν το είδε πάλι. Να μην κλαίτε, ρε ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, να σου πω. Λεφτά, δεν ξυλώνονται αυτοί λεφτά, λεφτά έχετε. Με όπλου τι, λεφτά έχετε. Μην κλαίτε με τη διαιτησία. Ασχοληθήκατε με τη διαιτησία. Αν δεν την έχετε, πρόβλημα δικό σας είναι. Νικό, έλα, γόρι μου. Μια διοίκηση αν θέλει να είναι μεγάλη, ναι, δεν θα βγαίνει και δεν θα ακούς πράγματα. Σωστό δεν αυτό. Πρέπει να μαθαίνουμε τίποτα απολύτως. Αυτό κάνει η ΑΕΚ εδώ και έναν 1,5 χρόνο. Δεν είναι δουλειά του Σαββίδη να κλαίει το SDNA. Δουλειά του Σαββίδη είναι να κλαίει ο Καράπαπας και ο Μελισανίδης. Και τελευταίο. Για μένα είναι δουλειά της ΠΑΕΠΑΟΚ. Αυτός ο Καμπούρης έχει σφυρίξει πέρσι Λαμία ΑΕΚ, έδωσε πέναν 2 μέτρα. Τίποτα. Έχει σφυρίξει Ξάδι ΑΕΚ, έχει αποβάλει την Ξάδι, βάζει γκολ με offside ΑΕΚ. Τίποτα. Φέτος ξανά μανά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα καθαρίζει τα μουλοκτά. Θέλω να το ξανακούσω. Θέλω να το ξανακούσω. Ο διαιτητής του αγώνα Τρίπολη ΑΕΚ από πού είναι? Από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Ο Γιαννάκης ο Παπαδόπουλος. Γιαννάκη το λένε. Γιαννάκης, ναι, Γιαννάκης ο Παπαδόπουλος. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Γιαννάκης ο Παπαδόπουλος έγινε αλφα εθνική διαιτητής στην πλάτη του ΠΑΟΚ για να κάνετε τον φαλακρό πρόεδρο των ενώσεων και να βγάλει τους Σέζους και οι Σέζοι θα παίζουν ΑΕΚ. Ρε Σαββίδη, κορόιδο είσαι λίγο με φαίνεται να πούμε. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κινηθεί μουλοχτά όπως η ΑΕΚ. Γιατί εδώ και 1,5-2 χρόνια η ΑΕΚ λέει ο ΠΑΟΚ είναι ο Χαλίβης και αυτή παίρνει τα πρωταθλήματα. Κατάλαβες τι γίνεται? Χωριά το νεόπλουτη. Για σταμάτη τη βγάλετε, να ψάχνατε τίτλο. Α, για σταμάτη.
Έλα, έλα, αδερφούλη, λοιπόν, Νικόλα, ναι, για τον Νεόπλου το χθεσινό παιχνίδι. Ναι, ναι. Να μην είναι αφορμή για να κλείσουν τα μάτια σε δύο πράγματα η θέση. Για πες μας. Να μην κλείσουν τα μάτια πρώτον στο χάλι αυτό που υπάρχει στο κέντρο του ΠΑΟΚ. Ναι. Πας να βγάλεις χρονιά με Κάνιας και Μαουρίτσιο. Έρχεται ο Βέρμπλουμ όμως εκεί. Καλά, αυτό δεν έρχεται, άσε. Ναι. Ασέ, θα βγει από τα μπούτια της γυναίκας του Βέρμπλουμ και θα βγει τώρα. Ναι. Πρώτα, και δεύτερον, αυτή η νίκη και αυτή η διαιτησία που είχε, να μην καλύψει το περιστατικό με αυτόν τον δολοφόνο. Σωστά μιλάς για το δεύτερο μέρος. Τον εκπρομελέτης. Για το πρώτο, για το πρώτο έχει σωστά προβληματισμό, αλλά υπάρχει ο παίκτης που επένδυσε ο ΠΑΟΚ τα πάντα, έτσι. Να το δούμε πρώτα, να δούμε πώς μπορεί να δέσει. Καλά, το... για τις κινήσεις του ΠΑΟΚ δεν θα αναφερθώ ξανά. Ναι. Αλλά για το δεύτερο σκέλος είσαι 100% μέσα. Ναι. Τις χρόνιες καθυστερήσεις του ΠΑΟΚ πλέον έχει γίνει θεσμός. Δηλαδή έχει θέμα, έχει θέμα με το timing. Έχει θέμα. Τρομερό θέμα. Έχει θέμα με το timing. Να δω πώς θα βγάλεις αυτό το πρόγραμμα. Να σε καλά, αδερφούλη. Θα βγάλεις το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου. Έχω μεγάλη περιέργεια με Κάνιας και Μαουρίτσιο. Έχουμε διακοπή τώρα. Έχουμε διακοπή 10-15 μέρες. Να ξέρεις. Yeah. Παίζουν εθνικές. Και Χατζερίδη, φίλε. Όχι, ναι. Διακοπή να έχεις, Νίκο, άμα δεν έχεις παιχνίδια. Ναι, αλλά 10-15 μέρες νομίζω ότι μπορούν να βρουν λίγο τα πατήματα λοιπόν, αυτή. Μέχρι αύριο, ναι. Βαριά Τετάρτη, πρέπει να ανακοινωθεί αυτός ο δολοφόνος, φίλε. Μάλιστα. Και να τελειώνουμε πια με αυτή την ιστορία. Να σε καλά, αδερφούλη. Να φανούν τα μούτρα του, το όνομά του. Έχω μεγάλη περιέργεια να μάθω και το σύνδεσμο που είναι. Ναι. Θέλω να δω λίγο και που είναι, γιατί έμαθα ότι την έκανε με τη μία και έτρεχε. Έφυγε κατευθείαν, αυτό μάθαμε. Και δεν ξέρω τι κάναν τα άλλα τα γιουρούκια που ήταν δίπλα του και τον έβλεπαν. Αυτό το μάθαμε ότι έφυγε κατευθείαν, δηλαδή πέταξε, ναι. Και έφυγε. Να σε καλά, αδερφέ. Εσείς. Να σε καλά. Τα γιουρούκια, οι άλλοι. Πάμε κόσμο. Πάμε κόσμο, ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. 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 Έλα, ρα, Παριανός. Άρα, γεια σου. Έλα, για πες μας, ρε, εσύ, όταν σε έλεγα. Εσύ, πώς τον είπαμε, ρε κούλια, άσε ρε κούλια. Πάρ' τα λιμά σου, απ' τα τέμπη έχασε αυτός εχθές. Και πάλι εκεί, πάλι αυτή η κλάψα του στο τέλος, ρε φίλε. Πάλι να διαμαρτυρηθεί, όχι νεύρος ο Κορτίδας, όχι μπιχτές για τη διαιτησία. Ρε κούλια, κάνε ομάδα. Σωστά μιλάς. Κάνε ομάδα. Σωστά μιλάς. Κάνε ομάδα και μετά. Ο Άρης έδειξε χθες 5 επίπεδα πάνω από τη Λάρισα, έτσι. Το πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι, είμαστε αμουδιασμένοι. Ναι. Είχε λίγο το άγχος, όπως έλεγε ο Κωστής, με τον κόσμο και τα λοιπά η ομάδα. Έφαγε ένα, δεν το περίμεναν, ας πούμε. Αλλά εντάξει, βλέπω, ρε φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα, να πούμε, έχει και άλλα πατήματα. Όπως και με τη Λαμία. Δηλαδή, πάντα το καθάρισε το ματσάκι, μεγάλη πάσα center for a Γιουνέζ. Γκολάρα, απίστευτη με στίχος. Απίστευτο γκολ, ρε φίλε, βαλέ. Γούσταρες Γιουνές, έτσι. Πόσο κόσμο είχε, φίλε, χθες, ο Καφτατζόγλου, μια που ήσουν κιόλας. Εγώ, φίλε, δεν θα πω μεγάλα πράγματα, αν εξαιρέσει όπως τους... και το πρωί που λέτε το πέταλο κτλ. Να είχε 18, 19. Είχε, φίλε, σίγουρα 18-19. Είχε 100%. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Δεν θα σε πω ούτε 20, ούτε 20, βέβαια. Δεν θα λέμε τώρα, δηλαδή, αλλά είχε. 18 με 19 είχε σίγουρο. Συμφωνούμε 100%. Και αν... ναι. Και αν έρθουν και άλλοι δύο τώρα τον Μπουρντόκο Σιώπης, γιατί είναι πεφτούρα ο άνθρωπος, θα απελευθερωθεί ο Μπάσα, θα πάει στη θέση του. Πάει στο 8 ο Μπάσα, ναι. Ναι, ρε φίλε. Θα δέσει το κέντρο, να πούμε, αυτό το 15ήμερο. Να δω αυτό το δίδυμο στο Χαριλάου. Σιώπης και Μπάσα, δεν περνάει άνθρωπος. Ναι, χαμηλά. Οπότε δεν περνάει άνθρωπος. Για να δούμε. Χαμηλά βέβαια, αλλά θα δέσει πολύ. Πολύ το κέντρο. Και να σου πω κάτι, φίλε Αριανέ. Βοήθησε πάρα πολύ και το πρόγραμμα του Άρη, που στο ξεκίνημα έχει μάτς θεωρητικά βατά να στρώσει ακόμα και να δέσει ομάδα, έτσι. Είναι αλλά τίποτα δεν είναι βατό, φίλε. Στο αποτελέσμα το τα λέμε όλα. Ναι, ναι. Όλα τα βλέπουμε εύκολα. Είναι Λαμία, είναι Λάτι, λέμε τώρα Λεβαδιακός. Αλλά εντάξει, πρέπει να παίξει και μπάλα για να κερδίσει, έτσι. Κοίτα, ο Λεβαδιακός, ο Καραϊσκάκη, του κάνει δύσκολη τη ζωή. Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός, δεν είναι πως κέρδισε. Δηλαδή, από τα Γιάννενα είναι καλύτερος, έτσι βλέπω εγώ. Και από τα Γιάννενα και από τον Απολλωσμίνης και από τη Λαμία είναι σίγουρα καλύτερος. Μήπως είναι και από τη Λάρισα καλύτερος. Πρέπει να παίξει μπάλα. Μπορεί, μπορεί να είναι και από τη Λάρισα. Τα παιδιά δείχνουν θέληση, αυτό βλέπω, σιγά σιγά ομάδα να πούμε δένει. Εντάξει. Χαμηλά την μπάλα και πάμε, βλέπουμε. Bye. Συνετός Αριανός, ταπεινός Αριανός, ο οποίος έχει πιάσει το νόημα. Ούτε πρωτάθλημα λέει παίρνουμε, ούτε τον Μπέρκ παίρνουμε. Ήταν σοβαρό δείγμα Αριανού συγκεκριμένος, έτσι. Σοβαρότατο. Χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική Β. Πρέπει να ξεσπάσουν τα παιδιά, εννοείται. Ναι. Να βγάλουν το άκτι τους, να πούνε ωραία πράγματα. Ύστερα βλέπουν και κάτι άλλο, ρε Νίκο. Τι βλέπουν. Ότι δεν είναι άτρωτος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι
Τι θα πάει ο ΠΑΟΚ στο Χαριλάου να του ρίξει 3 γκολ και 4. Ναι. Δηλαδή ναι. Βλέπουν ότι είναι ανταγωνιστικοί. Βλέπουν τον ΠΑΟΚ χθες, βλέπουν προχθές τον ΠΑΟΚ με τον. Σου λέει γιατί να μην τον πάρω εγώ αυτό το ΠΑΟΚ. Ναι, είναι κριτήριο όμως αυτός ο ΠΑΟΚ ο ξεζουμισμένος από το καλοκαίρι που ψάχνει να χαλαρώσει λίγο, να πάρει λίγο δυνάμεις για να συνεχίσει. Δηλαδή ανεβαίνει ο Άρης, παίζει Άρης ΠΑΟΚ πριν 2 μήνες λένε ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ 4-0. Και ναι. Τώρα βλέπουν οι Αριανοί. Βγήκαν από τα καβούκια τους τα σαλικάρια να πούμε, μην το τη βροχή και τον ήλιο να πούμε. Και λέει γιατί να μην πάρω εγώ στο Χαριλάου αυτό τον ΠΑΟΚ. Θα πιάσει ο Σιώπης, τον Μπέλκα, αρχίζουν και λένε. Ποιος θα πιάσει, σου λέει τον Γκαρσία και ο. Εσύ πες μου, ποιος ναι. Θα πιάσει τον Μάτο, τον Βιερίνια, τον Ουάρντα με Βαλεριάνο και Τζανακάκη τώρα που το πρωί τους είπες καλούς. Πώς θα τους πιάσει αυτούς, γιατί χθες δεν είχαν κανένα. Ναι. Τώρα όμως θα έχουν δύο. Ναι. Θα ανεβαίνει και ο Μάτο με το overlap. Ναι. Θα ανεβαίνει και ο Βιερίνια. Πώς θα τους πιάσουν. Ναι. Να τους δω τώρα εδώ πώς θα τους πιάσουν. Δεν είναι. Α, μπράβο Κωστή μου. Λοιπόν, ίδια διατροφή λέει με τον κόκκινο λέει πρέπει να κάνει ο Γιάγια Τουρέ. Ο κόκκινος την έχει βελτιώσει. Ο κόκκινος είναι μια χαρά, παιδιά. Λίγα λόγια για τον Γκρεκουάρ, ο οποίος είναι πολύ πιο βελτιωμένος από τον Γιάγια Τουρέ. Καλησπέρα, Κωστή. Θέλω να μου σχολιάσεις. Θέλουμε λίγο να πάω λίγο στα μηνύματα. Λοιπόν, καλησπέρα, Κωστή, να μου σχολιάσεις τον Απκόμ. Τον Απκόμ. Τον Απκόμ, μάλλον έτσι το λένε το παιδί. Αυτό η μέση του καλά είναι. Χθες φάνηκε ότι είναι καλά. Ναι. Εντάξει, μπορεί να έχει κάποια τσιμπήματα, μπορεί να έχει ένα θεματάκι, αλλά χθες φάνηκε ότι είναι καλά και καλό πάτημα είχε στα άλματα. Χέσιμο μονομαχή έπαιρνε δυνατά. Θέλω τέτοιο σεντερφόρ, στυλ. Δεν γουστάρω το στυλ του. Πώς το λένε, του Πρίγιοβιτς. Παλιωμοδίτικο. Ναι. Ναι, αλλά ο Πρίγιοβιτς με ένα άγγιγμα βάζει γκολ, φίλε. Τι είναι το? Έχει το άγγιγμα του Μίδε. Παπ, ακουμπάει την μπάλα, βάζει γκολ. Δεν ξέρω αν το έχει αυτό ακόμη, που σίγουρα δεν θα το έχει. Δεν μου λες πόσο χρόνο ο Πρίγιοβιτς? 28. Ναι. Και είπα, από πέρσι πιο βαρύ είναι. Εγώ επιμένω. Εσύ μπορεί να έχει ακριβώς αντίθετα. Σε επιμένω. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 1,5 μήνα 6 απαιτητικά μάτσα ανά μία εβδομάδα. Αμέσως μετά την προετοιμασία πήγε εκεί. Ναι. Με ρωτάς το στυλ σέντερφορ του Ακόμπ ναι. Με το στυλ σέντερφορ του Πρίγιοβιτς. Ναι. Χίλιες φορές Ακόμπ. Χίλιες φορές τον Ακόμπ. Ναι. Τον κάναμε Ακόμπ. Ας τον κάνουμε μέσα. Ακόμπ, πώς το λένε. Πάμε στο φίλο ο οποίος μάλλον θα μας κλείσει και την πόρτα. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Φίλε. Έω, έλα εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Στις κινητές τηλεφωνίες. Εγώ μιλάω. Εσύ. Τιτλοχορταστές είναι φρόλευκος. Όχι. Πάνε κάμπα να σ' ακούμε μόνο. Τα σκότωσες, τα βουνά, τα θηρία τα σκότωσες. Το ρε παλικάρια, ναι. Θα φτύχατε με τον Τουρέ, παιδί μου. Λέγατε για τον Τουροσίδιο. Ο Τουροσίδιος είναι για τα πολιτήρια. Ο Τουρέ είναι... Και αυτός. Οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές, ποιος θα πρωτοπάρει τη φανέλα, ρε παιδιά. Ο Τουροσίδης, φίλε, άρα πληρώνει... είναι μια ιδέα. Την οποία δεν θέλουμε γενικά να βλέπουμε, δεν ξέρω εγώ ο Νίκος. Δηλαδή, εγώ δεν έφυγε. Έφυγε ο άλλος 27 χρονών, 25, ήρθε 33-34. Δεν τον θέλω. Είναι για τα πολιτήρια. Δεν λέγεται το Ρωσίδης, δεν λέγεται το Ρωσίδης. Ωραία, ο Τωροσίδης είναι για τα πολιτήρια. Ο Τουρέ γιατί είναι. Ο Τουρέ γιατί είναι. Για ποιος θα τσακώνουν οι αντίπαλοι παίχτες, ναι. Θα δημιουργεί πρόβλημα στην αντίπαλη ομάδα, ποιος θα θέλει να πρωτοπάρει τη φανέλα του. Άρα δηλαδή έκανες δύο μεταγραφές για να μην δυναμώσεις. Σκοπιμότητα, σκοπιμότητα. Έδωσε δηλαδή 6 εκατομμύρια στον Τουρέ να κάνει βόλτες στο Πασαλιμάνι. Το ξαναλέω. Είτε είναι στον ΠΑΟΚ, είτε στον Άρη, είτε στον Ολυμπιακό. Όταν μου φεύγει 25 χρονών και μου έρχεται 35, δεν τον θέλω ποιος κι αν είναι. Ραπτόπουλε, μάλιστα. Ένα τελευταίο. Ρίχτω. Εγώ καταρχήν από φιλοσοφία δεν ανοίγουμε, χαμηλά την μπάλα είναι η φιλοσοφία μου. Θέλω και από σένα ανοίγουμε. Γενικά πώς λες, χτίζεται σωστά ο Ολυμπιακός σαν τέτοιο, αυτό θέλω να μου πεις. Ναι, για μένα ναι, αλλά θέλεις χρόνο ακόμα. Είπαμε, χαμηλά η μπάλα, έχει μεγάλες κουβέντες στο ποδόσφαιρο. Εγώ το μόνο πράγμα, όποια εμπειρία έχω και όποιο μυαλό έχω στο ποδόσφαιρο, προβλέψεις παρακινδυνευμένες, σε εκθέτει. Το ποδόσφαιρο σε εκθέτει πάρα πολύ εύκολα. Σωστό. Είναι ακροατής μου και το απόγευμα ο τίτλος χορτασμένος. Σωστό. Είναι όριμος, είναι σοβαρός. Σωστό. Απλά πάλι πιστεύω ότι θα έχει θέμα στα στόπερ. Θα το δούμε λίγο στα ζώρικα μας. Στο center for the okay. Μπορεί. Να είμαστε καλά. Ναι. Να σε καλά, να σε καλά. Μπορεί να κάνεις μια καλή ομάδα και εκεί στη μεγάλη περιοχή το 9 και το. Και ο Ολυμπιακός τώρα εκθέσουν. Με Γκερέρο, έτσι. Με okay. Τον Γκερέρο. Έντραβα. Ούτε ο άλλος ο Χασάν. Ο Χασάν το μη σου πω ότι είναι πιο καλός. Ναι. Το βλέπω καλύτερο. Για μένα καλύτερος από όλους και ποιος είναι αυτόν που διώχνουν. Ποιον? Το στέλνουν δανεικό στην Νότια Βόρεια. Ο Ασάρι Φαρτ. Λέω Ασάρι Φαρτ. Παντρεύτηκε μια πλούσια. Λες ότι τελείωσε για το ποδόσφαιρο για αυτόν. Στα 30 παντρεύτηκε την πλούσια ο Ασάρι Φαρτ. Τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Άμα δεν έχεις να πούμε. Κίνητρο. Να πάρω το πριν την Κυριακή. Ναι. Να κάνω καριέρα. Να δω τη φάτσα μου φωτογραφία. Αυτό χάνεται. Λες, δηλαδή, πρέπει να πούμε στην του ρούφηξε μαζί με το μπροστάτη και τα όνειρα λες οι άλλοι.
στις φιλοδοξίες του, τα ρούβηξε όλα. Εντάξει, τώρα και είναι αναλώσιμος τώρα. Μόλις πάει 35, άμα δεν κάνει τον προπονητή. Ναι. Δηλαδή τώρα ότι η Βανδύ δεν έδιωξε τον Ντέμι. Τον Ντέμι είναι θέμα. Ναι. Υπάρχει ο Ντέμι, δεν έχει δουλειά, κάνει τον Τζόκη σαν τον κόκκινο. Άλλοι... Και άλλοι πιο πλούσιοι από αυτόν, έτσι. Ναι, αυτό είναι μεγάλη μαγιά του Ντέμι. Μεγάλη μαγιά. Αρσενικό ο Ντέμι. Αρσενικό, να ξέρει. Εξαίρεση. Ναι. Κατάλαβες. Αυτά τα κάνουν τα αρσενικά, τα original. Ο Ντέμι δείχνει ότι είναι αρσενικό δυνατό. Πες του μπράβο. Μπράβο θα τον πω τον Ντέμι. Του άλλου τον έλεγα και όταν έπεσε μπάλα τον Ντέμι. Εγώ τον κούσταρα. Κοντό, μπουκαδόρο, δυνατό. Πάθο. Σαν το βόδι, σαν το βόδι. Δεν έχει δουλειά, αντικείμενο εργασία. Δεν ξέρω τι έκανε τώρα. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή ο Ανσαριφάρτ θα είναι σαν 38 χρονών, σαν θα είναι σαν τον Ντέμι. Χοντρό και τα λοιπά και με την κόμενα εκεί να μην του δίνει και διατροφή, ας πούμε. Τελειώσαμε. Ναι. Κλείσαμε πολλά και λεφτά. Πολλά, πολλά, πολλά. Πολλά Βαραγιάννη, ετοιμάζεται εδώ. Πώς το βλέπεις το παιδί, ε? Κλασική σκατό Βατσαριανού, 50, 45. Ωραίο είναι. Πάλι σουπερά και σουπερά. Το Σαωρίδη δεν μίλαγε και τέτοιο. Δεν μίλαγε και τέτοιο. Λοιπόν, ετοιμάζεται για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς αποχωρούμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Ολοκληρώθηκε το πρώτο. Μέσα, ε, μέσα έπεσε. Τι θα, έξω θα έπεφτε. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε βεβαίως ότι η Wind Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις αθλητικά και να απολαμβάνεις τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σου στο ποδόσφαιρο. Αποκτήσετε λοιπόν σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr/vision. Και προσέξτε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους μα όλους. Σε περίπτωση που πετύχεις ένα αγώνα στη μέση, μπορεί να δεις κάθε αγώνα από την αρχή με τις εκπληκτικές δυνατότητες της Wind Vision, της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Κατεβάζουμε τα στόρια, δίνουμε σκυτάλι σε δελτίο ειδήσεων στον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη, ο οποίος με τη σειρά του θα παραδώσει σκυτάλι στα τρελά αγόρια. Έτσι, Γιάννης Πάκος, Γιώργος Ζαΐρης μέχρι και τις 12. Εκεί ξεκινά η ενημέρωσή σας με τον Γιώργο Μπούζο. Θα είναι εδώ μέχρι και τις 2. Εμείς θα τα ξαναπούμε το απογευματάκι, λίγο μετά τις 6 με Θανάση Κυλώνη. Με τον Κωσί θα τα πει το μεσημέρι, έτσι. Στις κακομοίρας, λίγο μετά τις 2. Να περνάτε όλοι καλά. Καλό πρωινό να έχουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 10. Ώρα για να γνωρίσετε τον ηγέτη στην εκπαίδευση. Η γαστρονομία είναι τέχνη. Είναι πολιτισμός. Είναι αγάπη. Είναι πειθαρχία. Είναι δημιουργία. Η γαστρονομία από σήμερα αλλάζει. Για πρώτη